Έλα, ρε, ρε, δεν τρώμα. Πού είναι, αχ, Netflix. Πάει πολύ γρήγορα, έφυγε. Ήρμα, άσε με, άσε με. Ηλίδιος παιδάκι μου, μ' άφησες. Sorry. Το ζών. Πάτω, φάτω το πούστι, γκρέμισε. Πας καλά. Τραβάς. Μόνοι σου τραβά. Πες και με την μπάρα. Την μπάρα. Στελιώ. Έλα. Την Τετάρτη πρέπει να φύγω 10 μέρες. Στο Βερολίνο. 10 μέρες στο Βερολίνο. Και το λες τελευταία στιγμή. Έχει πόσο καιρό που σου λέω ότι πρέπει να πάω να φέρω ένα αυτοκίνητο. Πότε θα πάω. Και δεν πέρα τι θα κάνω. Κάθε φορά τελευταία στιγμή το λέω. Θα κάτσε, θα τα βάλει πέρα μόνο σου. Πώς ρε, έχω την εκπομπή, έρχομαι εδώ, δεν προλαβαίνω. Τελειώ, ποια εκπομπή, είσαι όλη μέρα στα μπουζούκια, όλη μέρα στη βόλτα είσαι. Έχουμε ξεκινήσει. Ένα δεκαήμερο μόνο δεν μπορεί να το βγάλει. Πλάκα μου κάνει, θα το κανόνισε για να φύγει. Ναι, το έχει πει στον Ηλία. Δεν το έχω πει, αλλά δεν νομίζω να έχει και πρόβλημα. Θα έχω εγώ όμως, ξέρω εγώ. Τι θα, εγώ θα την παλέψω. Έκοψε λίγο από το μαζονάκι. Τρίτο επεισόδιο, δεύτερο επίσημο, τρίτο στο σύνολο. Γκρινιάρη. Ένα δεκαημεράκι και χθες πάλι στη Φουρέιρα ήσουνα. Δεν ανοίγουν τα μάτια. Μια φορά βγήκε και το έχεις κάνει θέμα. Το αγοράκι Λέμαργο. Τώρα έρχεται δεκαημεράκι Λέμαργο. Να σε δω. Ένα δεκαήμεράκι. Για πες στον Ηλία να δούμε. Τι να πω στον Ηλία. 10 μέρες. Όλη μέρα είσαι έξω και σου είπα να κάτσεις 10 μέρες. Να φύγω μία ένα φορά. Ένα Σάββατο πήγα. Έχεις πάει περισσότερες φορές από τον Μαζονάκη, ρε Στέλιο. Και ένα Σάββατο. Ο μπαμπάς και η μαμά νομίζουν ότι έχεις γίνει τραγουδιστής. Τι γίνεται, πάπη μου. Πώς πάει το σπίτι. Τίποτα. Ο Ηλίας πονάει το δόντι του. Έχει νεύρα. Και οι άλλοι δύο μαλώνουν στο γραφείο όπως πάντα. Και εγώ φτιάχνω πίτσα. Πώς θα τις εγωγήσουμε στην κουζίνα, εδώ. Όχι, με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γυμναστήριο το είδες κάτω. Όλη μέρα από το πρωί, όχι δεν το έχω δει. Είδα το δει από την τέκνη. Α, ναι, το φτιάξανε. Πού να το δεις, κάποιος έπρεπε να τους ανοίξει το πρωί. Άμα ξυπνάς στις 3. Μπορείς να πας να το δεις τώρα. Έχουν έρθει τα παιδιά από την Techno Gym. Το έχουν ετοιμάσει, το έχουν στήσει. Το γυμναστήριο ωραίο. Πολύ ωραίο. Ποιος θα κάνει γυμναστική όμως. Κάτσε ρε, πού πας. Πάω λίγο να δω το γυμναστήριο. Κάτσε να τελειώνεις, 10 μέρες έχεις μπροστά σου. Θα πας και τώρα να κάτσεις 10 μέρες, δεν φεύγεις, ξέχασέ το τώρα. Κόψε την πλάκα, δεν. Δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι το πρωί στην εκπομπή, το απόγευμα εδώ. Με τίποτα. Και το βράδυ που είσαι, για πες. Ο Στέλιος δεν μπορεί να κάτσει για λίγο μόνος του. Δεν μπορεί να εργαστεί μόνος του. Έχει πολλές υποχρεώσεις με τον κύριο Μαζονάκη. Ένα δεκαημεράκι αγοράκι Λέμαργο. Ηλία, πες τα αυτά. Θα κόψεις το μπουζουκάκι. Πάνε σε τώρα. Αγάπη μου είσαι. Έλα τώρα να μας βασανίσει εδώ. Ατάλλαντος σκηνοθέτης. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, αγάπη. Τι κάνεις. Καλά, μπες στο ψητό γιατί σε ξέρω τώρα, αυτή είναι η ηλεκτρική καρέκλα. Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Δεν κάνω κάτι άλλο. Αυτό πάει λέμε, παρέα. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Ευκαιρία 10 μέρες να κάνεις και κάτι άλλο. Πώς πέρασε ο ένας μήνας που έχουμε να βρεθούμε. Εύκολα. Δύσκολα περνάει μήνες που βρισκόμαστε. Η Δημήτρη του μιμείται πολύ καλά το Μαζονάκι. Τόσο καιρό έχει μάθει. Για κάνε μας λίγο δηλαδή, πες μας ένα. Δεν μπορώ να το μιμηθώ. Δεν μπορώ. Στον έρωτα παρανοείς, πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις, γιατί παντού το ένστικτο ακολουθείς. Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου και μέχρι τα χαράματα σε είχα ξεπεράσει. Εσύ Δημήτρη μου τραγουδάς τίποτα. Όχι, καθόλου. Δεν κάνεις κάποια μίμηση. Κάνει. Ποια. Αυτή της άδειας. Του δεκαήμερου. Good morning. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα. Good morning. Τι με κάνετε. Με το τσιγαράκι πρωί πρωί σε βλέπω. Με το τσιγαράκι πρωί πρωί σε βλέπω. Θα το σβήσω τώρα και το ντουαλέτα είναι το πρωινό. Πώς είναι το δόντι σου. Η βίδα εννοείς. Τι έπαθες.
Έχω τίποτα γεροντικά εδώ πέρα με τα δόντια, με τα αυτά. Τίποτα, ξέρεις αυτά τα προβλήματα γεροντικά. Δόντι. Βίδα εννοείς. Μια βίδα. Λάσκαρε. Δεν λες του δε λάσκαρε άλλη βίδα και λάσκαρε του δοντιού. Έχουν έρθει τα παιδιά από την Technogy. Στήσανε όλο το γυμναστήριο, είναι πανέμορφο. Πάμε σε λίγο να το δούμε. Γιατί σε λίγο. Γιατί τώρα θέλουμε να κάτσουμε 5 λεπτά και να του πούμε δυο. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Θέλω πολύ να δεν μπορούμε να κάτσουμε 5 λεπτά και να πάμε όχι, σε λίγο. Πάμε να το πούμε κάτω. Ελάτε. Άσε μας κουκλίτσα μου, πάμε να φύγουμε να το δω τώρα που έχω περιέργεια. Μου καταστρέψατε το σινεμά. Θέλω να δω τι έγινε. Πάμε. Ελάτε. Δούμε το γυμναστήριο. Έλα, έλα. Παίρνα πρώτο. Κάνει ποδαρικό. Μπες. Μπες. Αμάν, καλά, γαμάτο, άλλο πράγμα, ε. Και με τους καθρέφτες άλλαξε και ο χώρος. Φανταστικό. Ε, καταπληκτικό. Οικαστικά είναι σούπερ, τώρα δεν ξέρω αν το γυμναστώ εγώ, αλλά οικαστικά, πω, τι έχει Netflix. Έχει όλες τις εφαρμογές, μπορείς να συνδεθείς με το κινητό σου, να έχεις τα social, να βλέπεις Netflix. Πώς θα το κάνω αυτό που δεν έχω ιδέα. Θα σας συνδέσω εγώ, δεν είναι τίποτα. Yeah. Καταρχήν είναι ό,τι πιο σύγχρονο σε μηχανήματα. Είναι καταπληκτικά όλα. Εγώ σίγουρα θα κάνω. Τεκνο-τζιν. Τεκνο-τζιν. Το τζιν, ναι, τεκνά, δεν βλέπω. Εμείς τι είμαστε, Ηλία. Είσαστε χάλια, αγάπη μου. Και οι δίδυμες, οι δύο twin production. Μούνες εδώ πέρα. Φύγετε από εδώ πέρα. Εσείς να κάνετε καμιά γυμναστική που έχετε από την καλοπέραση. Γίνετε βοηδάρες. Καλά, δεν έχω κάνει ποτέ γυμναστική στη ζωή μου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ακόμα και στη Λεόντιο, που ήταν υποχρεωτική στο σχολείο δηλαδή, είχα φέρει γύψους τότε, στα μέσα του περασμένου αιώνα, από το Χονγκ Κονγκ, που κλείνανε χέρι, πόδι, άλλο χέρι και την πέρναγα έτσι. Και δεν είχα κάνει ποτέ. Κάποια στιγμή έκανα υπασία, αγαπούσα πολύ το αλογάκι μου. Μια μέρα έπεσα από το άλογο, γιατί είμαι και ζώων. Και μετά δεν ξανά έκανα, αλλά το κράτησα τα λογάκι. Για το πρόγραμμα... Θες και γραμματέα όταν κάνεις διάδρομο. Όχι, στα στέλνει μόνα του. Και γραμματεία. Όχι, όχι. Σε ενημερώνει από μόνο του τι πρόγραμμα πρέπει να κάνεις. Σε ενημερώνει αν καταλαβαίνεις. Αν δεν καταλαβαίνεις τι... Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι τους χέρα, ε? Όχι, δεν είναι τους χέρα. Έλα, πραγματικά, σαν τους χέρα μοιάζει. Κοίτα, αυτό εδώ λειτουργεί με την αντίσταση. Με τον αέρα, λοιπόν. Δες εδώ. Αντιστασιακό. Θα σου πω. Α, είναι πολύ απλό. Ναι, άστο λίγο να δεις. Να σου δείξω. Άστο λίγο. Άγκου. Τι κάνει, παιδί μου. Για δοκίμασε τώρα να τραβήξεις. Πρόσχημη σου φύγει. Τόμπ. Τρομερό, έτσι. Χαίστηκε το μονικάκι. Τα φυτά καταπληκτικά. Ναι. Αυτό εδώ τι είναι. Αυτό είναι μπάλα που θα κάνεις Κυριακού, Ηλία. Τρόμαξε. Ωραίο το αγριός και λέει, Αλέξανδρε, πάρ' το. Πάρ' το. Πάρ' το. Ωραία γυμναστική. Πω. Πάρ' το. Πήρα μια εφαρμογή. Εκεί ντράπηκα. Μου βάλανε δηλαδή μια εφαρμογή που έχει το τηλέφωνο που σου λέει πόσα βήματα έχεις κάνει και κάτι τέτοια λεπτομέρειες. Άμα τη διαβάσεις, θα γελάς. Θα λες, ο άνθρωπος είναι σε καρέκλα. Α, και αυτό είναι απλό. Μπορείς να κάνεις... Πρόσεχε, μη χτυπήσεις. Λία. Αχ, τον Ορλίνσκι. Πολύ... Αυτό παίζει μουσική το άγαλμα. Να σου πω για το μηχάνημα. Να βλέπουμε και τα γλυπτά, αγάπη μου. Ανεβαίνεις, όπως είσαι. Ρυθμίζουμε τη θέση. Σε ποιο ύψος θέλεις. Εδώ. Ναι, τώρα κάνεις πλάτη. Το κατεβάζει. Έχει αυτό πλάτη. Το κάνω όσο θες. Ναι, ναι. Όσες επαναλήψεις θες. Βέβαια, πίσω βάζουμε και κιλά. Τώρα το έχουμε στα 5 κιλά, έχει υπόψη σου. Για βάλω εδώ. Εντάξει. Πώς... Εντάξει, να μην βάλουμε πολλά. Είσαι και κρύος. Τι είμαι. Είσαι κρύος, μην πάθεις τίποτα. Μιλάει κρυόκολλη για μένα. Ότι είμαι εγώ κρύος. Ας το λίγο κάτω. Ας το λίγο κάτω. Το δίνω. Ωραία, για κάτσε να βγω. Για δοκίμασέ. Αμάν. Τώρα είναι δύσκολο η αλήθεια. Ναι, πρόσεχε. Αλλά αυτό το κάνω. Εδώ πως θα ρίξεις. Βγάλε με μια selfie τώρα που το λέω. Αλήθεια. Τώρα πρέπει, γιατί πρέπει να σου γερνάς, πρέπει λίγο να... Γενικά, ρε παιδί μου, να κινείσαι λίγο, ένα διάδρομο. Εγώ δεν κινούμαι καθόλου. Δεν με... Να φανταστείς το ματιό μου το σανσέρβο. Έλα, Αλέξανδρε. Έλα από εδώ, έλα εδώ. Έλα. Hop, hop, hop. Έλα να βγάλουμε selfie.
Έλα, το τεκνό και το τζιμ. Έλα, έλα, hop, hop, έλα. Κάνε hop, hop. Του πω στα αρχίδια του. Εσύ γιατί έχεις νεύρα, Γερμανιδούλα. Θα τα πούμε σε λίγο. Όχ. Έκανα κάτι. Ο αδερφός μου. Θα τα συζητήσουμε σε λιγάκι. Αυτή. Αγάπη μου, έπρεπε να κάνει έκτρωση η μαμά σου. Στο είχα πει εγώ, αλλά... Επέμει να το κρατήσει. Αυτό. Λοιπόν, αυτό, Ηλία, πρόσχε, είναι βαρύ, σε παρακαλώ. Αυτό είναι πιο ελεύθερο. Έχω δει πολλές στην ηλικία μου κολόγριες που πάνε να κάνουν από μόνους τους και μετά θέλουν... Πρόσεχε! Αχ, πολύ βαρύ είναι αυτό. Σου είπα, είναι βαρύ. Από μόνο του. Ναι. Και βάζει και βαρύ. Ναι, βάζουμε και βαρύ, το γεμίζουμε. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι για μένα, είναι μάλλον για εσά. Και εδώ δουλεύει και στήθο. Και μπούτι. Κτόπουλο. Έτοιμο το κοτόπουλο. Στήθο και μπούτι. Και πλάτη, όπω βλέπει. Κουράστηκα λίγο, έλα κάτσε που τα πούμε. Δεν πάμε πάνω να. Όχι, αυτό υπέροχη ιδέα για το σαλόνι. Η Λία πρέπει να λείψω 10 μέρες. Από την Τετάρτη και μετά. Ναι, καλά. Γιατί πού να πα. Πρέπει να πάω στο Βερολίνο να δω το φίλο μου τον Νίκο. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να φέρω και ένα αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο? Που έχουμε εκεί κρατημένα, τα οποία πάνε. Α, που είναι στο γκαράζ. Μερσεντές να φέρει. Τζάγκουερ είναι χάλια, μην τη φέρει. Είναι χάλια αυτοκίνητο μου. Έχουν κάτι φίλοι μου και μου είναι χάλια. Στην ουσία θα μπορέσουμε να φύγουμε. Ποιο θα μου κάνει δουλειέ αυτή? Πώ θέλει. Μπα, σοβαρά. Α πάρει ένα ρεπό από τα μπουζούκια. Να πάρει ρεπό από τα μπουζούκια. Μια φορά πήγα. Πάρτε το μαζονάκι και ζητήσατε ένα ρεπό. Τι να τη δώσω τη ηλίθεια, ξενυχτισμένη μου ήρθε με τι άλλε εκεί πέρα τα μπουζούκια. Ήταν την ώρα του γυρίσματο. Πάω κι εγώ, αλλά εγώ φεύγω νωρί. Δεν μπορώ να κάτσω το 6 το πρωί. Τι κάθομαι το 6 το πρωί. Λουλούδια, λουλουντούδε, αυτά, μοντέλα, αυτά. Χαριεντίζονται. Story. Όταν θα σε σουτάρω γιατί με νευριάζει και βρω αντικαταστάτη, πήγαινε όσο θε. Κλείθα πόδι, μωρή. Σε Ελλάδος μηχάνημα κάθεσαι. Ποιο θα φέρεις αυτήν την ομάδα, τι θέλετε? Το έλεγα το Ζαχαράτο, που μου το λένε όλοι, να γελάσουμε. Ο Τάκης έχει πάρα πολύ γέλιο. Οπότε παίρνουμε Ζαχαράτο, κάνουμε Eurovision και μετά Μαζονάκι. Αν θέλουν. Αν θες κι εσύ δηλαδή, γιατί αλλιώς θα μου βρεις 200 δυσκολίες και του βαριέμαι πάρα πολύ να σε πείθω. Για το βιβλίο το κάνουμε, Χρυσούλη μου, δεν το κάνουμε για να γελάμε μόνο. Πες εντάξει μπροστά στην κάμερα. Τράβα και ένα πλάνο της κουλής εκεί πέρα. Κοίτα, κρύβεται, κοίτα. Η χαμηλοβλεπούτσα, κρύβεται. Καλύτερα χαμηλοβλεπούτσα παρά χαμηλοκόλα. Για πάρε τον Τάκη. Τον παίρνω τώρα κανονικά. Τον παίρνεις, εννοείται, το ξέρουμε, έλα. Hello. Κακούλη. Έλα, αγάπη μου, τι κάνεις, Χρυσούλη μου. Όχι, έχουν δουλειές. Άστα, δεν φεύγεις τώρα. Θα σου πω εγώ πώς θα βγει. Μην το ξανασυζητάμε γιατί ακούν και αυτές θα παίρνουν αέρα, θα φύγουν όλοι. Ας φύγουν όλοι για 10 μέρες. Ναι. Σοβαρά. Άρα δεν έχουμε Τάκη τώρα. Όχι, θα κλαίει τώρα η πανταζούδενα, η σκηνοθέτηδα. Ήρθε σαν την άνοιξη και μου έφερε αυτό που αγαπούτσα. Εμένα μου ταξες. Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Ζήνα. Τη Δήμητρα την έφερα, αμέσως ήρθε η κοπέλα. Ζαχαράτο και τώρα. Ναι, και ο Ζαχαράτο, τον πήρα. Δεν μπορεί τώρα, μετά το παλάς. Αφού η παράσταση, θα έρχεται να στα γυροκομεία ο άνθρωπος. Άρα τώρα τι κάνουμε. Τώρα θα σου λέει τι κάνουμε. Ντολμαδάκια. Θα τσιρίξεσαι, δεν σ' αρέσει καθόλου. Αλλά επειδή μίλησα και με το Μάλιτ και ετοιμάζεται τώρα για Eurovision. Έχουμε πολύ παρασκήνιο και υλικό για τη Eurovision. Το 2004 που κάναμε. Είναι ιστορίες και πράγματα που δεν ξέρει κανείς. Και νομίζω θα ήταν πολύ. Εσύ δεν θα σ' αρέσει, γιατί εσύ θες μόνο γυαλιά και τέτοια. Ατάλλαντη. Και ποιο θα φέρεις? Του Καλημέρη καταρχάς. Σου λέω, το Θέμη το Μάλι που ήταν εκεί. Τον Τερζή, τον Φωκά Ευαγγελινό. Έχω 1.000.000 ανθρώπους που. Ο Αρσενάκος ήταν εκεί, ο συνεργάτης μου. Σάκης Ρουβάς.
Κολοτούμπα. Shake it. Που όλη η Ελλάδα περίμενε μήπως τυχόν πέσει στην Κολοτούμπα live. Είναι η στιγμή που η χορογραφία του Shake it κορυφώνεται. Ο Σάκης Ρουβάς κάνει μια εντυπωσιακή τούμπα στη σκηνή. Όμως όπως βλέπετε κι εσείς, ο πομπός της ασύρματης μετάδοσης μικροφώνου και ακουστικού του τραγουδιστή φεύγει από το πανταλόνι του. Πρώτα χτυπά στο κεφάλι του και ύστερα πέφτει στη σκηνή. Ο Σάκης Ρουβάς όμως με ένα χαμόγελο συνεχίζει κανονικά τη χορογραφία, αν και για δευτερόλεπτα σταματά να τραγουδά. Είναι, έχει πολλές ιστορίες. Έχει και πλάκες και αγωνίες και πλαγώματα. Και... Έχει... Αυτό το θέλω οπωσδήποτε για το βιβλίο. Αυτό δεν ήταν προσωπική επιτυχία. Ήταν λίγο σαν εθνικά το πήραμε, καταλαβες. Ήταν της Ελλάδος επιτυχία. Ως Έλληνες πήγαμε, καταλαβες. Όχι ως Ρουβάς ή ως οτιδήποτε άλλος. Υπήρχε και μεγάλη ανάγκη τότε, γιατί ήταν η Ελλάδα το 2004 πρωταγωνιστούσε σε όλο τον πλανήτη. Σάκης Άντρους Λάνα. Γάμαμε. Τι τραγούδινα τώρα, μαλάκες. Γάμαμε. Ναι, την έχω απλώσει το τραχανά εδώ πέρα, γιατί θα έρθει ο Καλημέρης και θέλω να βρω φωτογραφίες από την Eurovision, αλλά άλλα ψάχνω, άλλο βρίσκω, γιατί είναι άχρηστος εδώ πέρα. Ένα χάος είναι. Το Βαλεντίνο βρήκα, ας πούμε, με το αεροπλάνο του, με το τότε προφούστας που είχαμε πάει στο Κάπρι. Βαλεντίνο επίσης. Ο Desmond Child. Α, και ένα μουνί, άμα θέλετε, να γυαλίσει το μάτι σας. Τι είναι αυτό το μουνί? Δεν θυμάμαι. Ο Dolph Lundgren. Το ξέρεις τον Dolph Lundgren? Αυτό ήταν στο Παρίσι, στο Bain Douche. Όχι, να γνωρίσω. Τα είχε με την Grace Jones τότε. Σταλό. Είναι ηθοποιός, παιδί μου αυτός, που τα είχε με την Grace Jones παλιά και μετά παίζει περιπέτειες. Είναι ένας σωματός. Δύο μέτρα. Ο Λένι Γκράβιτς, στο μπάντο, μικρός ο Λένι Γκράβιτς, ήταν ένας κούκλος τότε. Τράβοντας. Ακόμα είναι καλός. Κοίτα πως κάνει, κάβλωσε ο καμεραμόν. Αυτή τώρα είναι 70 χρονών, αγάπη μου. Οπότε τώρα να τη δεις. Α, και... Αυτό δεν είναι. Μπράβο, Αλέξανδρε, έλα εδώ. Άλεξ, έλα εδώ. Μπράβο. Έλα, μπράβο. Έλα μου εδώ. Βγήκες έξω και είσαι μουσικό. Έλα, hop. Έλα, δούμε φωτογραφίες. Το λένε Gravity, το ξέρεις. Ε? Όχι, δεν σ' αρέσει. Το Βαλεντίνο. Να το, Βαλεντίνο. Αγάπη μου, έλα να κρυφτούμε, να μην μας βρουν. Είναι στο πύργο του Βαλεντίνο, στη Γαλλία, στο Βιτβίλ. Α, ο πρίγκιπας Κίρλι, Θεόφιλε, για πάρτι. Α, ο Κοντομινάς. Βρήκα Κοντομινά. Το Κοντομινάς δεν είναι. Ναι. Σε ένα σκάφος, δεν θυμάμαι. Στο σκάφος του πρέπει να είναι. Βρήκα λίγο Κοντομινούλη, αγάπη μου. Έχω φωτογραφίες που άμα τις δεις, θα καταλάβεις πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν, δηλαδή μόνο από το χιούμορ. Το τι καρβιζιλίκια κάναμε και το τι γέλια έχουμε κάνει. Έλα, αγάπη μου. Είναι ο γόπης. Για τον Κοντομινάριο δεν έχεις γνωρίσει εσύ. Δεν ήσουν τότε μικρούλης. Γύρω στεναχωρήθηκες και ήρθε. Ναι. Αγάπη. Χοπ. Έλα, χοπ. Χοπ. Μπράβο. Συμβαίνει αυτό όταν νιώθω ότι είσαι στεναχωρημένος έρχεται. Ναι, πάντα. Αυτό είναι με τη δικιά μου οικογένεια στο σκάφος. Γεννήθηκα στα μέσα του περασμένου αιώνα. Συνελήφθην για πρώτη φορά σε σκάφος. Στο οικογενειακό σκάφος. Και μετά από 9 μήνες γεννήθηκα. Ήταν Απρίλιος.
και μετά με πήρανε και δεν πήγαμε στο σπίτι μας. Πήγαμε στο σκάφος. Πρώτη φορά μπήκα στο σπίτι το Σεπτέμβριο, από τότε που γεννήθηκα. Η μαμά μου ήταν από πολύ καλή οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν στρατηγός, αρχίατρος και τα λοιπά του βασιλιά Κωνσταντίνου, του παππού του τωρινού. Και όλοι οι συγγενείς της και η οικογένεια και τα λοιπά ήταν γιατροί, ήταν ακαδημαϊκοί, ήταν τραπεζίτες, ήταν ξέρεις, τέτοιου, όχι με πολλά λεφτά. Κανονικά, δεν βρώμαγε το στόμα τους από την πείνα, αλλά δεν ρέανε και τα καταράκτες από τα... Αυτό είναι πριν να είναι... Αυτό είναι με το σκάφο της οικογένειας, νομίζω. Στις Κάνες πρέπει να είναι. Είχες ροκ σχέση με τον παπά. Δεν είχα καλή σχέση. Ο πατέρας μου ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είχε ένα εργοστάσιο που το λέγανε ΙΛΚΑ, ηλεκτρική κατασκευή δηλαδή, αλλά ήταν γνωστό παλιά, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτό το εργοστάσιο. Και είχε εφεύρει τα Ignator των μπαζούκας, τους αναφλεκτήρες. Κακό κάρμα, βέβαια, αλλά πάρα πολλά λεφτά. Είχε πάρα πολλά χρήματα λόγω των όπλων, ξέρεις, που τα εξήγαγε σε όλο τον κόσμο. Ενώ στους Περών και τα λοιπά, με τον Ποδοσάκη, τον Ωνάση και με όλους αυτούς. Οπότε, εγώ ζούσα γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον με έξυπνους ανθρώπους, με πολύ μορφωμένους από τη μεριά της μαμάς μου εννοώ, και πάρα πολύ πλούσιους από τη μεριά του μπαμπά μου, όπως ήταν τότε, ήταν κάτι βιομήχανοι που ήταν γνωστοί, ο Ωνάσης, δεν ήταν και ο Νιάρχος. Δεν ήταν μύθι τότε. Υπήρχαν βιομήχανοι που ήταν πολύ πιο γνωστοί, όπως ο Πίτσος, ο Βαγιονής, ο Σταυρόπουλος που είχε την Εσκιμό. Και τους έβλεπα όλους αυτούς χάλια. Ότι δεν περνάγανε καλά. Ήταν αυταρχικός. Αυταρχικός πολύ. Δηλαδή ήταν έξυπνος άνθρωπος και όλοι να απαιτούσαν να είναι σε κι αυτόν. Δεν γίνεται. Εσύ γιατί προοριζόσουν, για κάτι μάνατζερ. Εμένα, άλλο ήθελε ο μπαμπάς μου, άλλο η μαμά μου, άλλο οι υπόλοιποι. Okay. Ο καθένας ήθελε άλλο. Δηλαδή? Ότι είχαν η άποψη, είναι σαν τις κολοτριβίδες. Ο καθένας έχει και από μία. Μία φορά με αποκλήρωσε την ίδια μέρα δύο φορές. Του λέω, ρε μπαμπά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να πεθάνεις, δεν μπορεί να πεθάνεις ξανά. Ή πέθανες ή δεν πέθανες. Δεν θυμάμαι γιατί. Μου είχε δώσει μια Mercedes αυτές τις σπόρτις τότε δε, που ήταν, καταλαβαίνεις, με αμαξάκια και με δεσεβό ήταν η κατάσταση, άμα είχες. Μια Mercedes σπόρ αυτές τις ανοιχτές και τα λοιπά. Και μου έλεγε να κουρευτείς ή τη Mercedes τον κύριο Γιάννη. Θα έρθεις να φάμε με τους Ιαπωνέζους στο Τουρκολίμανο, ξενυχτισμένος εγώ, λιώμα από τα μπουζούκια. Αλλιώς τη Mercedes τον κύριο Γιάννη. Δηλαδή ήταν όλο αυτό με τη Mercedes τον κύριο Γιάννη. Και μια μέρα τα μάζεψα. Είχα και τα μαλλιά, ήταν και ανοιχτό, ήταν ανοιχτή η Mercedes. Έλειπε ο τέλος στο εξωτερικό. Πάω στο γραφείο στον Πειραιά, στον κύριο Γιάννη, να το δώσω και πήγα να το κάνω και λίγο δραματικό. Μπαίνω μέσα εκεί στα μάρμαρα, στην είσοδο, γιατί μια μεγάλη τζαμαρία. Πάω να φρενάρω γιατί είχα έρθει και φουριόζος με νεύρα. Δεν φρενάρει στα πλακάκια η Mercedes. Μπαίνει μέσα στην τζαμαρία, η οποία κατέβηκε και καρφώθηκε σε όλο τον καπό. Κρακ, ξέρεις αυτά. Ευτυχώς στο καπό, γιατί αλλιώς τώρα δεν θα σας μίλαγα. Και του λέω, παιδί, τη Mercedes την έδωσε στον κύριο Γιάννη. Και να με ξαναπάρει τηλέφωνο. Και τότε αποφάσισα να κάνω, όχι, πιο μικρός, αποφάσισα να κάνω ότι μου κάνει κέφι. Γιατί όλοι οι πετυχημένοι τότε ήταν δυστυχισμένοι. Στο έχω πει αυτό ποτέ. Εγώ τους έβλεπα όλους αυτούς που ήταν πολύ δυστυχισμένοι. Η Κάλλας, ας πούμε, που ήταν τότε με τον Ωνάση και αυτά, ήταν συνέχεια σπίτι γιατί η μαμά της ήταν συμμαθήτρια με τη γιαγιά μου. Από τη μεριά της μαμάς μου. Και αυτή όλο ερχόταν και έκλαιγε συνέχεια. Τα χάλια της, λέγει, θα σου πω, και σκέφτηκα, αν πετύχω, γιατί αυτοί δεν ήταν κάθε μέρα, ήταν επιτυχημένοι. Θα είμαι σαν κι αυτούς, θα έχω φάει όλη μου τη ζωή να πετύχω κάτι, αν το πετύχω, και θα είμαι χάλια. Όχι, αγάπη μου, λέω.
Θα κάνω ότι μου κάνει κέφι. Ροχαλίζει, δεν είναι πολύ γλυκό. Μπορεί να μην ροχαλίζεις. Όταν ξαναροχαλίζεις, πιάσ' τον ήχο, σε παρακαλώ. Θα μου τον δώσεις για δώρο, τον ακούω. Το βάζεις σε DVD, σε τέτοιο. Καταρχάς, συγχαιρόμουν τους συγγενείς. Αυτό ξέχασα να σου το πω. Γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο σπίτι και φέρνανε όλοι οι συγγενείς τα παιδιά τους για να παίζουμε. Που αυτό είναι τρελό γλύψιμο και πολύ συχαμένο. Το καταλάβαινα από πολύ μικρός αυτό και δεν μ' άρεσε καθόλου. Εκεί πήρα και μερικά μαθήματα, γιατί όταν χώρισε η μαμά μου με τον μπαμπά μου, επειδή ο μπαμπάς μου είχε τα λεφτά, ακόμα και οι συγγενείς της μητέρας μου πήγανε υπέρ του μπαμπά μου στα δικαστήρια που σκοτωθήκανε, σφαχτήκανε εκεί πέρα. Και από τότε επέλεξα να έχω μόνο τους φίλους μου. Ή τους συγγενείς που τυχαίνει να θα τους επέλεγα ούτως ή άλλως φίλους μου. Που είναι ελάχιστοι, μη σου πω ένας. Εγώ αποφάσισα να μένω με τη μητέρα μου, οπότε και ο αδερφός μου έκανε το ίδιο, που ήταν πολύ μικρότερος. Αυτό δεν το κατάπιε ο μπαμπάς μου, που ήταν πολύ αυταρχικός. Πάρα πολύ αυταρχικός. Αλλά βέβαια είχε δίκιο εκ των υστέρων. Δεν τον χώνευα τον πατέρα μου, γιατί μου σπάγε τα νεύρα, με ήθελε ρομπότ. Μου έλεγε, ας πούμε, μην δέχεσαι ποτέ συμβουλές. Όποιος, γιατί ο καθένας σου λέει, ας σου πω μια συμβουλή και σου λέει την παπαριά του, τζάμπα είναι και σε μπερδεύει. Γιατί ο καθένας λέει τη μαλακία του, γιατί είναι τζάμπα. Όταν σου λένε να σου δώσω μια συμβουλή, θα του λες δώσε μου 10.000 δολάρια. Αυτό ξέχασε ότι μου το είπε, βέβαια. Εγώ το θυμόμουν και μια μέρα μου λέει να σου δώσω μια συμβουλή. Του λέω δώσε μου 10.000 δολάρια, δώστε μου. Και μου κόβει ένα τσεκ και μου τη δίνει. Θα ξεκινήσουμε με ζεστό. Θα κάνω έτσι με τις πιτζάμες. Καταρχάς, τι είναι αυτό που φοράτε, τι αηδίες να θες. Χάλια. Πρέπει να βρούμε ένα μικρό στυλ. Please wait, άστο, σε επόμενο. Play wait. Λοιπόν, λίγο ανεβαίνεις. Ναι, και μετά καταβαίνεις. Στο επόμενο. Θα κάνουμε λίγο στήθος, εντάξει. Σε νούμερο, αγαπητέ, να μας δείξεις το κορμί. Τι κοιτάς, αγαπητέ. Το τραβάς και το βιτζιάζω, μαθαίνεσαι. Αυτό εδώ θέλω να μου δείξετε, αυτό τι κάνεις. Ωραία, στήθος. Λοιπόν, βάλω τα χέρια στο βιζάκια. Αυτό είναι για να κάνεις δικέφαλα. Θες να σου δείξω την άσκηση. Είναι για γυναικολογική εξέταση. Σε να βάλεις τα πόδια εδώ με το μονί σου. Θα κάνεις λίγο δικέφαλα, να το δεις πως είναι. Τι το δικέφαλα. Γιατί είναι καταπληκτικό. Αν με πιάσει μέση μου, καλά κατάλαβες ότι τι μου τις έτσι. Μα τι του βάλες γυναικεία κιλά. Της ποινής παρακολουθεί. Θες να δοκιμάσουμε την μπάρα. Δείξε μου εσύ. Ωραία, λοιπόν, τα κατεβάζω. Αλέξανδρος, δεν μου πάθει και πάλι καμιά μαλακία εδώ πέρα με το ζώον. Οκ, βλέπεις. Να, για κάνε. Εδώ. Μία. Δέκα. Μία, μία. Θα μου ανεβάζει τραγωδία τώρα, ρε παρά. Επίδαυρο. Το ζυμείς, πάτα, ηλίτια. Στην αρχή σας, ο ίδιος το έκανε. Μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Άντε να τραγωδούν οι γυρματομούνοι, σε νοιάζει. Δεν τραβάνε οι κάμερες, σαν να τραβάνε οι κάμερες, τι το κάνουν. Γι' αυτό το έχουμε γυμναστεί, τραβάει αυτή. Έλα, βέβαια, λέξτε, τρώμα. Έλα μέσα, αγάπη μου, γιατί θα βγεις, τι περιμένεις. Θα σου ανοίξει ο θηρορός την πόρτα. Έλα, τρέξουμε στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη. Γιατί τώρα μας βγαίνει. Τώρα κοίτα το δρόμος, είναι επαιδιακός. Από εδώ πας σε Λούντα. Α, ναι. Ναι. Πάμε Λούντα. Αυτά τα στρογγυλά τα μπαλάκια, τι. Αυτά για γυναικούς. Και ξαπλώνεις. Ξαπλώνεις, αλλά πρόσεχε. Για ένα λεπτό εδώ. Ηλίδιος παιδάκι μου, μ' άφησες! Το ζώον! Πάτω το πούστι, γκρέμισε! Πας καλά! Σας βαρέθηκα, σας κάθηκα, γεια!
Τραβάς. Μόνο είσαι τραβάς. Έλα, κάτι μου να γκρω. Για μια άσκηση τσακώνονται μεταξύ τους. Τι να, εγώ ποιον ακούσα από τους δύο. Που δεν ξέρω κιόλας να έχω άποψη. Ακούς Μόνικα, σημειώνεις. Άκου τώρα που το σκέφτηκα. Τόσες κοπέλες και αγόρια που έχω φίλους στο Instagram και στο Facebook είναι personal trainers. Να το βάλουμε στο Facebook και στο Instagram και όποιος γουστάρει να έρχεται. Τώρα πλακία είναι αυτό που σκέφτηκα. Όχι, πολύ ωραία. Γιατί και την πλάκα μας θα κάνουμε. Και εγώ υπάρχει περίπτωση να κουνηθώ. Ναι, ένας από τους μόνους. Υπάρχει και το περίστροφο στον κρόταφο. Τι γίνεται, γιατί χιονίζει πάλι? Γιατί πάμε για γύρισμα. Κάθε φορά που αποδεχόμαστε το ψινάκι θα χιονίζει. Μου χαλάζει δηλαδή. Η ελληνική αποστολή με το Σάκη Ρουβά βέβαια πάντα μπροστά αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη. Κόσμος εδώ, ο Σάκης υπογράφει αυτόγραφα, μοιράζει καπέλα, όλη η αποστολή είναι έτοιμη. Σε λίγο μπαίνουμε στο αεροπλάνο που θα μας μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Τόρι μου, κρατικιά μου, λεβεντομούνα μου εσύ. Καλή μου, περδικόσυπη, εντάμορφη, πάνσιλη. Αγάπη, thank you very much. Το μονικάκι. Κάτσε. Επιτέλους, βρισκόμαστε. Ναι, το συζητάμε πάρα πολύ καιρό αυτό. Ναι, και ευτυχώς, γιατί τώρα είναι και η Eurovision. Αλλά καλά, μαζί. Και βρήκαμε και τη μέρα σήμερα. Ναι. Με το χιόνι. Όταν έχω γύρισμα, κάτι γίνεται και χιονίζει. Έτσι γίνεται. Το κάνω στην Ελβετία. το επόμενο. Να σου πω, αυτό έλεγα τώρα, το τι θα πούμε. Σου έχω και μια έκπληξη βέβαια. Για να μας βοηθήσεις στο Eurovision. Το θέμα είναι η Eurovision, αλλά εσύ θα μου πεις πάρα πολλά, γιατί εμείς γνωριζόμαστε από όταν είμαστε πόσο, 15 χρόνια. 71-72. Όταν είμαστε πιτσερίκια. Ο Τζόνι ήταν πολίστας, δίμετρος, τότε ήταν όλη η ράτσα κοντή και χάλια και λίγο άσχημη και λίγο όλα χάλια. Και όλες μου οι φίλες ήταν ερωτευμένες, μέναμε στις καμπάνες στη Βουλιαγμένη και όλες μου οι φίλες ήταν ερωτευμένες με αυτόν. Και το πήγα και τον γνώρισα για να το συστήσω, γιατί μου είχαν ζαλίσει το μουνί. Με την καλή έννοια. Ναι, γιατί αυτό είναι ψηλός, κομμάτια πολίστας με ξανθές μπούκλες, πάνε μπούκλες βέβαια τώρα. Αλλά ήταν θεά, γι' αυτό τον έλεγα περδικό στη φίλε με το μουνί από μικρό. Αλλά έχει χιούμορ αυτός, δεν είναι από τις κρυφές που τσαντίζονται. Είχαμε ανταγωνισμό στις γυναίκες. Όχι, μεταξύ μας όχι. Εγώ πάντως έθαβα λίγο, γιατί σε ζήλευα λίγο, ναι. Εσύ όμως είναι και λίγο σαβουρό. Έπαιρνε και κάτι σαβούρες. Εγώ όχι, το παραδέχεσαι. Εσύ όχι. Δεν ήσουν σαβούρης. Λοιπόν, ξέρεις ποιο σου έχω τώρα, το Μάλι. Το Θέμη. Το Θέμη. Ευτυχώς να μας θυμίσει, γιατί εμείς οι γέροι δεν θυμόμαστε τίποτα. Καλά, εμείς θα πούμε τα δικά μας που έχεις ιστορίες πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μάλιστα μας επαναφέρει στην τάξη. Το 2004. Γιατί εκεί ήταν η μεγάλη επανάσταση με την Eurovision. Ναι, εκεί ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα πήγε με αξιώσεις. Είχε πάει και πριν, αλλά από σπόντα, με τους ΑΤΙΚ, με την Παπαρίζου. Αλλά από σπόντα κάπου. Ναι. Αλλά η πρώτη φορά που έγινε συγκροτημένη προσπάθεια. Όχι, που έγινε εθνικό θέμα. Το εθνικό θέμα ήταν με τον Σάκη το 2004. Ήταν και η Τουρκία τότε. Ήταν και η Τουρκία. Εσύ ήσουν στην ΕΡΤ. Διευθυντής, εξήγουτο κρατικιά. Τότε σε έβγαλε, το κρατικά από την ΕΡΤ. Από την αρχή με έλεγες κρατικιά. Όχι, από την ΕΡΤ. Ναι, από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ. Ο Τζόνι, νάτος, έλα, καλώς το. Καλά, εντάξει, αυτό είναι reunion τώρα. Μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή. Κούκλε μου, τι κάνεις. Παχαίνω. Δεν σου φαίνεται. Μια χαρά. Τζόνι μου, αγαπημένη. Το 4. Το 4 έλεγα ότι. Κάνει τη μεγάλη μαγιά. Η πρώτη φορά που έγινε συγκροτημένη, συγχρονισμένη ναι. προσπάθεια, λίγο εθνικό σκοπό, Ελλαδάρα, Ομαδάρα κτλ. Ήταν το 4. Πριν από αυτό, στην ΕΡΤ υπήρχε μια λίγο ντροπή για τη Eurovision. Δεν την αγαπούσαν πολύ. Ξέρεις, οι πιο ας το πούμε άνθρωποι τη κουλτούρα σνομπάραν την αποκαλούσαν πανηγυράκι. Ακόμα τη λένε κάποιοι δηλαδή. Ήταν και λίγο. Δεν είχαν καταλάβει όμως, παιδί μου, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event εν καιρό ειρήνης στον κόσμο.
είναι μεγαλύτερο και από το Super Bowl το Αμερικάνικο. Εγώ το είχα δει αυτό. Έβλεπα. Στην Αμερική, ζηλέψα. Για πρώτη φορά τώρα, 21 Μαρτίου ξεκινάνε. Εγώ πάντα το έκρινα, γιατί από μουσική δεν σκαμπάζω για πολλά, πάντα το έκρινα ως μουσικό γεγονός. Ένα θέαμα δηλαδή, το οποίο μαζεύει. Τότε ήταν δύο βραδιές, παλιότερα ήταν μία, τώρα είναι τρεις. Μαζεύει πολλές δεκάδες, μπορώ να πω εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές και παίζονται και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, διοργανώσεις πια κοστίζουν 60, 70, 80 εκατομμύρια ευρώ. Α, τόσο πολύ. Βέβαια, είναι πάρα πολύ. Και οι μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με τα ραδιοτηλεοπτικά δοκιμάζουν για πρώτη φορά πράγματα στην Eurovision. Δηλαδή, θυμάμαι η Spider-Cam κάμερα. Πρώτη φορά στην Eurovision. Ήταν για πρώτη φορά δοκιμάστηκε στην Eurovision. Και άλλες ναι. τεχνολογίες. Ακόμα η έγχρωμη τηλεόραση στην Ευρώπη ξεκίνησε με την Eurovision του 68. Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλος, αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτά τα θυμάται ο Θέμης. Πάντως το 4 κάνει την εξής μαγκιά ο Τζόνι. Ενώ τότε υπάρχει ένα φορμάτ βάσει του οποίου θα επέλεγε η ΕΡΤ τους ανθρώπους που θα έστελνε στο διαγωνισμό, νομίζω Eurosong το έλεγε. Eurostar. Eurostar, μπράβο. Που έβγαλε καλλιτέχνες. Πολύ σημαντικό. Το βρετό, βέβαια. Τον Απόστολο Ψυχράμι. Το Ψυχράμι, ναι, το Ψυχράμι, το Δόγανο. Το βέβαια και την. Δόγανο, όχι καλά. Δόγανο, Δόμηνος. Ο Αντώνης ο Δόμηνος. Ναι. Και, την και η Φαφαλιού. Η Γιάννα η Φαφαλιού. Ναι. Αλλά βγήκαν και άλλα παιδιά από εκεί. Ο Ηλίας ο Βρετός βγήκε από εκεί. Ο Παναγιώτης ο Ραφαηλίδης. Από εκεί. Βέβαια, από εκεί, από εκεί ξεκίνησαν. Αλλά οι τρεις πρώτοι ήταν αυτοί. Οι τρεις πρώτοι ήταν αυτοί. Και κάνει τη μεγάλη τρίμπλα που μας αφήνει όλους άφωνους γιατί κανείς δεν πίστευε ότι ο superstar της pop στην Ελλάδα. Ο Σάκης. Ο Σάκης θα πήγαινε ποτέ στη Eurovision. Δηλαδή, ακόμα και για τους Eurofans. Καλά, σπρώχνοντας τον πήγαμε λίγο. Δηλαδή, για πες. Δεν ήθελε. Αλήθεια. Είχαμε μιλήσει με τον Τζόνι και γράψει ο Τερζής ένα καταπληκτικό τραγούδι. Και αυτά τα τρία παιδιά, ξέρεις, στη Eurovision, ενώ έχουν καταπληκτικές φωνές και τα τρία παιδιά είχαν τρομερές φωνές, δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το τραγούδι αυτό. Ήτανε pop. Ήτανε τραγούδι τσίχλα. Είναι τα τραγούδια τα οποία στέρναμε στη Eurovision. Shake it. Το Shake It, ναι. Yeah. Και ο Απόστολος που κερδίσει το διαγωνισμό τον ρώτησα, μπορείς να το τραγουδήσεις. Προφανώς μπορούσε, αλλά δεν ήταν το φόρτο του. Δηλαδή θυμάμαι είχε τραγουδήσει U2 ο Απόστολος, είχαμε να τριχιάσει. Ναι, ναι, ναι. Τρομερή φωνή το. Ο Ψυχράμις, ναι. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, θα το τσάκιζα. Όχι, δεν ήταν δικό του. Δεν ήταν δικό του. Και έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση. Ναι, ο Τζόνι, να σου πω, δεν βάζουμε το Σάκι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ιδέα. Εσένα. Μ' άρεσε, παρόλο που τότε ήταν. Ρε παιδί μου, ήταν δεν θα μας άρεσε η ιδέα, γιατί δεν ήταν έτσι η Eurovision όπως είναι τώρα. Θυμάσαι. Σε εμάς δεν ήταν έτσι. Στην Ελλάδα, στην λέω. Ελλάδα. Την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έκανε καριέρα ο Σάκης, δεν έκανε στο εξωτερικό. Είχε αρχίσει τότε όμως, είχε βγει στη Γαλλία, σωστά. Ναι, δηλαδή είχε είχαν κάνει και τις επαφές μας και αυτά. Αλλά εμένα μου άρεσε πολύ η ιδέα. Το είπαμε στο Σάκη, ο Σάκης μου τρελάθηκες, παιδάκι μου. Τσούκου, τσούκου, το ψήσαμε τελικά. Και ο Τζόνι και εγώ και όλο το team, γιατί είμαστε ομάδα τότε. So, we are here with the delegation of Greece and the famous Sakis. And since it's the first time. Στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την πρόβα, ο Σάκης Ρουβάς και οι συντελεστές του τραγουδιού καταχειροκροτήθηκαν. Μάλιστα, ένας ερασιτέχνης ζωγράφος χάρισε στον Έλληνα τραγουδιστή μια γελιογραφία που τον δείχνει σαν άλλο μποξέρ να κατατροπώνει τους αντιπάλους. Ενώ για πρώτη φορά, τραγουδιστής που παίρνει μέρος στη Eurovision και δεν έχει ακόμη νικήσει, καλείται να υπογράψει τόσα πολλά αυτόγραφα. Πηδάμε κεφάλαια, αλλά. Δεν πειράζει. Αυτοί έπρεπε να γυρίσουν πίσω την Παρασκευή το βράδυ, είχαν το show. Και έπρεπε να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Έπρεπε να γυρίσουν στην Αθήνα. Α, εγώ σου έχω μετά να σου πω το γυρισμό στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά να έρθουν το Σάββατο είχαμε περάσει και γίνει ο ημιτελικός. Ναι. Είχαμε προκριθεί στο τελευταίοι. Τελευταίοι είχαμε περάσει. Τελευταίοι. Αλήθεια, είχαμε περάσει τελευταίοι. Είχα χλωμιάνει. Μας ανακοίνωσαν τελευταίοι. Μας ανακοίνωσαν. Α, γιατί δεν. Όχι, γιατί λέγανε χώρες. Εγώ ήμουν σίγουρος, χαμογελούσες κάμερες στο Green Room. Πέρναει ο έκτος, ο έβδομος, ο όγδος. Ο ένατος ή ένατος ή δέκατος, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως θυμάμαι ότι είχα χάσει το έδαφος από το πόδι μου. Δεν είναι δυνατόν
να έρθαμε εδώ πέρα τόσο βαρύ πυροβολικό, από όλες τις απόψεις βαρύ πυροβολικό, έτσι. Είχαμε κάνει και το πρόμο. Και να μην περάσουμε. Είχαμε κάνει. Τέλος πάντων, φεύγουν λοιπόν αυτοί και μου αφήνουν στην φροντίδα μου το Σάκη, ο οποίος ξέρεις, κάποιος έπρεπε να είναι μαζί του. Δεν μπορεί να. Ναι, γιατί κυνηγάγανε μετά από όλα αυτά που θα πούμε, τι πώς το σκέφτομαι. Μου κανονίζουν μια κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Μην το πετύχει πουθενά κανείς και το. Τέλος πάντων. Φορτώνω το Σάκη στην κρατικιά του, λέω, μη δει άνθρωπο. Μην δει κανάλι. Και αυτός είχε αγχωθεί και παίρνει ένα φίλο μας Τούρκο, τον Άμετ Σαν, ο οποίος πήρε ένα σκάβε με ένα κότερο, βάζει μέσα τη σερντάπ. Δεν έβαλε μέσα τη σερντάπ. Α. Έβαλε τον Σάκη, τον Κοκοτό και εμένα. Ναι. Μπήκαμε οι τρεις μας. Το κότερο δεν ήταν και ακριβώς κότερο. Δηλαδή ναι, οι κοπηλάτες ναι. του λείπανε. Τέλος πάντων. Ήταν ένα κότερο τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και αρχίζουμε ντουγκου, 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 ξεκινάμε, φεύγουμε. Ο Σάκης πάει να κοιμηθεί γιατί ήταν πτώμα, δηλαδή είχε κάνει πρόβες στην παραμονή, ήταν πτώμα. Και κάποια στιγμή μας λέει ο καπετάνιος στα τουρκο-αγγλο-ελληνικό ότι τέλος μίλαγε ο άνθρωπος τέλος πάντων, ότι θα πάρουμε και τη σερτάπ. Μου το είχαν πει, το είχα ξεχάσει, τέλος πάντων. Σταματάμε λίγο παρακάτω. Σταματάμε λοιπόν σε ένα ντόκο παρακάτω, όντως μπαίνει η σερτάπ. Κάποια στιγμή λοιπόν βγάζει μια σακούλα η σερτάπ, το οποίο μου μοιάζει να είναι σαν μια σακούλα μαριχουάνα. Παγώνω, αλλά παγώνω, μεγάλη. Παγώνω και λέω εξπρές στο Μεσονικτίου, θα πάω στις φυλακές τώρα, δεν θα βγω ποτέ. Τελικά ήταν τσάι, ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί εγώ είδα εφιάλτες, δηλαδή κατευθείαν τους εφιάλτες. Το σκάνδαλο με τον Σάκη Ρουβά, Greek Star κτλ. Δεύτερο ήμουν και εγώ στο κότερο. Ναι. Αλλά στην Τουρκία δεν είναι θέμα. Ναι, ναι, ναι. Έλα στη φυλακή. Ήμουν και εγώ στη φυλακή, δεν μας. Ναι. Θα λέγαμε ήμουν και εγώ στη φυλακή. Αλλά τελικά ήταν τσάι, ήμουν και εγώ στο κότερο. Και μας κάνει μια βόλτα έτσι, πολύ ώρα, τέλειο τη βόλτα, δεν παίρναγε αυτή η βόλτα. Όλη την ημέρα πήγαινε το Βόσφορο, πήγαινε. Πέρα, τότε, πέρα. Για να απασχολείται, να μην τον προσεγγίζουν. Ναι, γιατί την κυνηγάγανε, όλη την Κωνσταντινούπολη. Τον κρύβαμε το Σάκη, παιδί. Θα σου πω, εγώ από την πλευρά του δημοσιογράφου που ήμουν εκεί, λοιπόν. Έχουμε μαζευτεί όλοι στο Holiday Inn, γιατί εκεί μένατε, αν θυμάσαι. Όχι, άστο, μην μου το θυμάστε, τι ξεφτύλα ήταν αυτό. Στο Holiday Inn. Μας είχαν σουίτα στο Τσιράν. Στο Σιραγκάν, στο Σιραγκάν. Σιραγκάν πάλι. Τσιράν, Τσιράν. Σιραγκάν το λένε. Είναι σιωπηλό το τζίστα, είναι Ερντοάν. Σουλτάνο, τη σουίτα, ήταν όλα αυτά και εμείς μέναμε την ελληνική αποστολή, εκεί μας είχε κλείσει. Η κρατική αίδη. Παιδί μου, εγώ είπα το εξής. Αηδία, βρώμαγε. Είναι μια κρατική αποστολή. η οποία κρατική αποστολή χρηματοδοτείται από τον ελληνικό λαό, από την ΕΡΤ κτλ. Δεν μπορεί να πάει να μείνει. Τώρα, ακόμα και δωρεάν να είναι, ναι. Δεν μπορείς να δεχτείς μια τέτοια δωρεά. Όχι, παιδί μου, για. Τέλος πάντων. Δωρεά σε μένα. Και είπα, και είπα θα μείνουμε. Και είπα, και είπα, και είπα θα μείνουμε σε αυτό στο. Κάπως το λέγανε. Πυρκαγιά Hotel. Θέλω να μείνουμε στο Πυρκαγιά. Οτέλ το οποίο χάλια. Ήταν όμως καλό για την εικόνα ναι, μας, ρε παιδί ναι. μου. Δεν ήταν αυτό το. Θα τρώγαμε πολύ. Υπερβολή. Σου ήταν για βόλτα και έπαιρνε μια τζούρα χλειδί και ξαναπήγαινε. Πρόσεξε δει, λοιπόν τώρα να δεις. Στην Ρώμα εκεί πέρα. Γυρίζει ο Τζόνι με το Σάκη και τον Ηλία τον Κοκοτό από την κρουαζιέρα. Ναι. Έρχονται στο ξενοδοχείο. Εμείς είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι στο φουαγέ, στο λόμπι. Ναι, και ξένοι δημοσιογράφοι. Και όχι μόνο Έλληνες, γιατί πια ο Σάκης φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί. Εσύ φτάνεις με τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο από το γύρισμα του Greek Idol. Πρώτα ναι. έρχεται ο Σάκης και κάθονται για λίγο στο φουαγέ, κάτω, στο λόμπι. Για μερικά λεπτά πριν έρθεις εσύ. Και όλοι οι δημοσιογράφοι, Έλληνες και ξένοι, παίρνουμε χαμπάρι ότι έχει έρθει ο Ρουβάς. Κατέβηκε από το δωμάτιο εννοείς. Και... το που είχε μόλις μπει, είχε μόλις μπει από την κρουαζιέρα. Εμείς εκεί, στα Σίδη. Και κατευθυνόμαστε προς το Σάκη. Και μπαίνεις εσύ μέσα εκείνη τη στιγμή, στο ξενοδοχείο, στην είσοδο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ανοίγει πόρτα και φωνάζει για να αποσπάσει τους δημοσιογράφους. «Honey, I am home!» Και φεύγουν όλοι αφήνουν. Σε μια απόσταση. Και τον πήρε ο πέντε, και πάνω. Ναι. Σε μια απόσταση 5 μέτρων το Σάκη τον αφήνουν και γυρίζουν πίσω για να δουν ποιος είναι αυτός που έχει έρθει. Ήταν ο Ηλίας. Φυσικά. Γιατί τον Ηλία τον ήξεραν όλοι οι δημοσιογράφοι, όπως καταλαβαίνετε. Έλληνες, ξένοι, CNN, αυτό ο χαμός.
τον αέρα του Σταρ και την αποθέωση που γνώρισε μετά την πρόβα εν ώψη του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ο Σάκης Ρουβάς παραχώρησε το μεσημέρι συνέντευξη στον Νίκο Αλιάγα και την γαλλική κρατική τηλεόραση. Στο μοναδικό Σιραγκάν Παλάς στο Βόσπορο, το ξενοδοχείο συνώνυμο της Χλιδής, παλάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ανακαινίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Σάκης Ρουβάς έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος. Ο μάνατζερ του Έλληνα τραγουδιστή φρόντιζε και τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνέντευξης. Ενώ, λίγο μετά, μας προειδέασε για μια μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζει με τον πασίγνωστο Τούρκο μάνατζερ Σαν, τον βραβευμένο με το βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας Υπεκτσί. Ήρθε και μας βρήκε ευτυχώς, γιατί δεν μπορούσα να τον βρω εγώ, και ήρθε και μας βρήκε. Ακούσαμε για μια βόμβα. Ναι, news bomb, όχι βόμβα. Ναι, γιατί βόμβα είναι λίγο περίεργη λέξη στις εποχές μας. Που αναμένεται να μας συγκλονίσει όλους. Ελπίζω, αν μας κάτσει, ναι, αλλά είναι για καλό. Πες πώς γνωριστήκαμε, μωρή Καριόλα. Γιατί έχει πολύ πλάκα. Πες, δώσε εικόνα για τα μεσημεριανά πώς ήταν τότε, γιατί δεν τα ξέρει. Τώρα ο κόσμος έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπα, τα θυμούνται, δεν νομίζω. Αρχισυντάκτης στο Σταρ των ένδοξων εποχών. Ναι, αλλά είχε με τότε σκληρό γκόσιπ. Και είχε τα κουτσομπολίστικα, τα μεσημεριανά. Ναι, είχε. Εγώ ήμουν στις ειδήσεις του Σταρ που ήταν πολύ aggressive και σατυρικές αλλά και σκληρές. Ουσιαστικά ο στόχος ήταν τότε η απαξίωση γενικότερα της showbiz. Ήταν αυτή η λογική. Ναι. Αλλά εντάξει, μια χαρά έκανε. Ναι, όχι, μια χαρά. Απλά ήταν σκληρές με όλους οι ειδήσεις, ειδικά του Σταρ. Και παράλληλα οι μεσημεριανές εκπομπές, η Χριστίνα Ιλαμπύρη τότε, η Τατιάνα στο Άλτερ, η Στεφανίδου. Ήταν μια εποχή που όλοι θυμόμαστε. Μα σκίζανε. Φτάνοντας, εγώ αρχισυντάκτης στο Σταρ. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, το θυμάμαι, έχουμε φτάσει μαζί με την ελληνική αποστολή με μια πολύ μικρή διαφορά. Εμείς πιο πριν. Το κανάλι έχει επιλέξει να στείλει εμείς εμένα. Εμείς είχαμε με τη γραμμή, είχαμε έρθει ή με ιδιωτικό. Νομίζω με ιδιωτικό είχατε έρθει. Ήρθατε λίγο πιο μετά από εμάς. Δηλαδή η απόσταση, η διαφορά, η χρονική. Να αποφύγουμε ήταν τα. Ναι. Μία εσύ ώρα, δεν είχες έρθει ακόμα, τε βέλα. Εσείς πήγατε κάτω από το σκάφο σου στην Ίδρα. Γαϊδούρα. Ναι. Όχι, δεν τα λέμε αυτά. Τα λέμε όλα, έτσι. Βέβαια, φυσικά τα λέμε όλα. Έχουμε φτάσει λοιπόν εμείς νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Και περιμένουμε. Μας βρίζει η Τατιάνα, η Λαμπύρ. Το πάνε να το κάνουν. Εγώ πήγα να το κάνω εθνικό. Εμείς μάλλον. Είχαμε κανονίσει σύνταγμα. Ο Πατριάρχη, αυτά, δηλαδή, τα πάντα. Υπουργοί, Δήμαρχοι, Ερτογκάν, Ντόρα, όλους. Δήμαρχος τότε ήταν η Ντόρα ή ο Αβραμόπουλος. Δήμαρχος Αθηναίων ήταν η Ντόρα, σαν δήμαρχος ήρθε. Ο Αβραμόπουλος, ο Δημήτρης ήταν υπουργός τουρισμού τότε. Και ήρθε κι αυτός να μας στηρίξει. Yeah, yeah. Και περιμένουμε να έρθει η ελληνική αποστολή. Ουσιαστικά ο Σάκης Ρουβάς με τον Ηλία. Αλλά είχαν έρθει και τα υπόλοιπα παιδιά της αποστολής. Και με το που τους βλέπουμε και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στο Πούλμαν που τους περίμενε, πάω εγώ να κάνω πέσιμο που λέμε με το μικρόφωνο. Έρχεται ο Ηλίας, μου κάνει μία έτσι, μου λέει: Θέλω να σου πω. Κατέβα στην κάμερα. Θέλω να σου πω. Του λέω: Πείτε μου. Εδώ ήρθαμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι για το Ρουβά, αλλά αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Θα έρθουμε και θα το δεις μέσα σε 15 μέρες για να εκπροσωπήσουμε όσο καλύτερα γίνεται την Ελλάδα. Αν εσύ θέλεις να το πας χοντρά, απέναντί μας, έχεις κάθε δικαίωμα, απλά να ξέρεις ότι δεν θα έχεις καμία επαφή ούτε με τον τραγουδιστή, ούτε με την Αποστολή. Γιατί εμείς εδώ χρειαζόμαστε στήριξη. Δεν θέλουμε να μας γλύφεις, ούτε να μας δοξάζεις. Είπες όλα, του έκανε εξήγηση, ναι, αλλά ήταν και μεγάλη γλυκό. Εξήγηση. Ήτανε κλίν, ναι, για πες. Μεγάλη εξήγηση. Και του λέω, οκ, okay, και εγώ σου εγγυώμαι ότι επικοινωνιακά πραγματικά θα βγει το καλύτερο. Άστο σε μένα. Ναι. Και έτσι έγινε. Κόλος και βρακή, και την επόμενη κάτι, μέρα. Όντως, από την πρώτη στιγμή, ο μόνος ήταν βασικά, ο μόνος ναι, που έμπαινες, έβγαινες, έκανες. Ναι, ναι, παντού. Μου είχες free access. Ό,τι του έλεγα ή ό,τι μου έλεγε ήταν αυτό. Το τήρησε για την Ελλάδα, πατριωτικά. Και μα ήταν και μια πολύ σοβαρή, τώρα πέρα από οτιδήποτε άλλο, ήταν η πρώτη σοβαρή ελληνική εκπροσώπηση σε κάτι που ειδικά εκείνη την εποχή και μέσα στην Τουρκία, γιατί παίζει πολύ μεγάλο. Ναι, ήταν και μέσα στην Τουρκία. Τους πήραμε στο γήπεδό τους. Βέβαια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν καλή μαζί μας οι Τούρκοι. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλή μαζί μας οι Τούρκοι. Πάρα πολύ.
Merhaba. Hello. Welcome. Hello. Thank Welcome you. To Turkey. Welcome. Thank you. Very happy to be in Istanbul and Turkstar. Thank you very much. Well, very nice to have you here. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Μαζί του ο μάνατζερ του Ηλίας Ψινάκης, έμπειρος από Super Idol, αλλά και ο Νίκος Αλιάγας. Κομψού μας ανεβάζαν, κομψού μας κατεβάζαν, κομψού είναι γείτονας. Ναι, γείτονας. Είναι γείτονας. Βέβαια, θυμάστε ασφάλεια που μας είχαν για τους γκρίζους λύκους. Ναι. Μην κάνουν επίθεση γκρίζους λύκους. Δεν μπορούσαμε να βγούμε το ξενοδοχείο αν δεν είχαμε συνοδεία. Αλέξανδρε, έλα γνωρίσεις. Ο Θέμης και η κρατικιά. Τι είναι, λεβέντη μου. Έλα, έλα, χοπ, έλα. Έλα, Αλέξανδρε. Θες τη μειώνεις όλα αυτά. Ευτυχώς τη φέραμε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Ναι. Και δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικία στο διόρθωμα. Όχι, έχουμε. Δεν έχουμε. Εσύ, δεν, εσύ έχεις με εμάς, εμείς δεν έχουμε. Όχι. Τι είναι, 10 χρόνια ούτε με σένα. Και λιγότερα με τον Τζόνι. Και έχεις φάει και συνάρκωση. Όχι, δεν έχω φάει. Φυσικό. Μόνο εγώ τραγωστεί. Ακόμα όχι. DNA ακόμα. Ακόμα DNA. Και τίποτα, κανένα άλλο σύμπτωμα. Τίποτα. Φαίνεται ότι εγώ είμαι πρισμένος, εγώ το δόντι μου. Ναι. Δόντι, τόσο βίδα. Γιατί εγώ με τον τρακαρίζω με τη λάσκαρη, έπαθα, σπάσανε 2-3 δόντια και μετά χάλασαν όλα. Και άρχισαν τις βίδες, 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 βίδες. Αφού για καθαρισμό πάω στο φανερτζίδικο. Στο αεροδρόμιο περνάς ή παράει. Στα ιδιωτικά όχι. Στα άλλα όλο κάτι. Κάτι χτυπάει. Στο τέλος μας άφησε πικρή γεύση. Εγώ γιατί ήμουν σίγουρος θα κερδίζαμε. Εγώ όταν είδα τη Ρουσλάνα. Στη Τζενεράλε, τη Ρουσλάνα. Το έχεις πει, θυμάμαι. Η οποία κακομοίρα δεν ξέρεις πόσο. Έχω και φωτογραφίες. Καλά, έχουμε φωτογραφίες. Έχεις και εσύ, φαντάζομαι. Έχω. Ή όχι. Και βρήκα αυτόν τον. Μα πώς κάθεσαι έτσι. Έλα. Για έλα, εδώ, αγόρι μου. Για. Έλα, πάμε να φύγουμε. Πάμε. Πάμε. Έλα, πάμε. Εντάξει, οκ, οκ. Έτσι που λες, έκανε τρομερή καμπάνια και η Ρουσλάνα πάντως. Θυμάμαι τα τζιπ με τη φωτογραφία της επάνω που γυρνάει στην πόλη. Ήτανε. Όπου πήγαινε το Σάκη ο Ηλίας, έτρεχε εκείνη. Ξαφνικά, με τη σημαία της Ουκρανίας. Πήδαγε πάνω. Ναι, και τον αγκάλιαζε. Έκανε σαν τρελή. Όπου το. Η Ρουσλάνα. Ναι. Για να εκμεταλλευτεί το publicity που δημιουργούσες εσύ. Έξυπνη κοπελά. Είστε ο σύγχρονος Έλληνας θεός, του είπαν. Ενώ κοπλιμέντο και όχι μόνο, εισέπραξε από την βασική ανταγωνίστριά του, την 19χρονη Ρουσλάνα από την Ουκρανία. I want you to want me as silence run and run and oh shiri gidai shiri gidane shiri gidai shiri gidana forever and ever go. Η Ρουσλάνα τραγούδησε αποκλειστικά για το στάρτο τραγούδι της με αντάλλαγμα να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τις κλείσουμε όπως μαζί της σε ένα ραντεβού με τον Σάκη Ρουβά. Just a very good looking man. Very athlete looking. He dances, sings. It fires everything up. Yeah, I like. Εγώ θυμάμαι τη Ρουσλάνα, την είδα πρώτη φορά στην πρόβα. Με τις γούνες, που ήταν μουνάρες, με στήγια, με γούνες, αυτοί Vikings, με γούνες και τέτοιου τύπου. Και λέω, μόλις φωτιές, και λέω πάει πρώτη θέση. Α, ναι. Ναι, συμφώνησε ο Φωκάς. Γιατί είμαστε φαβοροί για πρώτη, δηλαδή. Ναι, είμαστε το φαβορί, ναι. Ο Σάκης μας έβρισε, λέει, θα σκέφτεσαι θετικά και με αρνητικές σκέψεις και ξέρεις όλα αυτά που έλεγε τότε. Ναι. Και χάσαμε και τη δεύτερη, από, που δεν το είχαμε προβλέψει, από ένα Ιουγκοσλάβο, μια μπαλάτα. Ζέλικο, από, ναι, ναι. Από το Ζέλικο. Ναι, ναι, μαλάκα, να σε έπαγε τη δεύτερη θέση. Κακό χρόνο να έχει μαζί. Ο Τζέρικο. Αυτός ξαναπήγε. Ναι, βέβαια. Και έχει γράψει και έχει παρουσιάσει και Eurovision. Το 8 την παρουσίασε κιόλας. Καλά κάναμε και τη φέραμε, σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι που το Σάκη τον έβαζες και μιλούσε μόνο αγγλικά. Δημόσια. Βέβαια, αφού ήταν Eurovision, μόνο, μόνο. Και στους Έλληνες δημοσιογράφους. Βέβαια. Μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Μπες και το πάρουν άλλοι και σταθμοί και το ναι, πέσουν. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Να καταλαβαίνουν τι λέει, ναι, σωστό. Τι, άμα ήταν Κινέζος, τον άφηνα να μιλάει Κινέζικα. Σωστό. Εννοείται. Σωστό. Πρώτη φορά που είχε γίνει αυτό. Με Έλληνα εννοώ, εκπρόσωπο. Το Πατριαρχείο. Α. Να σου θυμίσω. Εδώ με την Κρατικιά. Ναι.
Για πες. Πες πώς έγινε. Που κλείσαμε το Πατριαρχείο. Λέω, με το που θα πάμε, κατευθείαν Πατριαρχείο, να πάρουμε την ευλογία του Παναγιώτατου και να δείξουμε και στους Τούρκους ότι... Υπάρχει αυτό. Όσες και τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής Αποστολής, μαζί με τον Νίκο Αλιάγα, ήταν νωρίς το πρωί στην ώρα τους, ώστε να παραστούν στη δοξολογία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Γκρουπ Ελλήνων προσκυνητών ζητούσαν διαρκώς αυτόγραφα και φωτογραφίες από τον Έλληνα Popstar. Με ευλάβεια και κατάνοιξη, αλλά και με τις ευχές όλων για καλή επιτυχία, ο Σάκης Ρουβάς παρακολούθησε την κυριακάτικη λειτουργία στο Φανάρι. Από τότε που πήγε ο Σάκης στο Πατριαρχείο, κάθε αποστολή για κάποια χρόνια μετά... Πήγαινε στο Πατριαρχείο. Ναι, παιδί μου, ναι. Βρήκε τον πελάτο, ναι. Πατριαρχείο. Και το κανονίζουμε και το κανόνισε αμέσως ο Τζόνι. Και φτάνουμε στο Πατριαρχείο. Εγώ δεν ήμουνα. Όχι. Όχι. Πολύ χαρά σας υποδεχόμεθα όλους στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και στην πόλη μας. Και εύχομαι η παρουσία σας αυτή να είναι ένας επιπλέον κρίκος στους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας των δύο λαών, των δύο γειτονικών χωρών. Και εύχομαι να έχεις λαμπρά επιτυχία. Σας έβλεπα στην τηλεόραση που γύρισες από το Λονδίνο, νομίζω, και είχες διαμβευτική υποδοχή στο αεροδρόμιο των Αθηνών και μοίραζες καπέλα και μπλουζάκια και περίμενα ότι θα με φέρεις και εμένα, αλλά δεν βλέπω τίποτα, θα με το στείλεις. Να το επισκέπτεστε και να μας στείλετε μπλουζάκια και καπελάκια. Οπωσδήποτε. Πραγματικά, ό,τι νομίζετε μπορούμε να φέρουμε χρήση. Γεια σας. Μπαμπή! Ναι. Καφέ! Εδώ στο... Ναι. Στο Θέμη, εσύ θέλεις, κρατικά μου. Είναι μια χαρά. Θα μου πιάσει συχνοουρία έτσι πιο και λογαριασμό. Δεν πειράζει, σου βάλω καθετήρα. Έχω τρεις καθετήρες, περιμένουνε. Εγώ απαλλάσσομαι. Έχω και παραφύση έδρα, μα θέλετε κουφιά. Ναι. Ό,τι θέλετε. Θα έχω εδώ ένα general hospital. Πατριαρχείο λέγαμε. Ναι. Μη μου ξεχνιέσαι. Μπαίνουμε στο Πατριαρχείο και όπως πηγαίνουμε για να συναντηθούμε με τον Πατριάρχη, περιμένουμε να έρθει ο Πατριάρχης κτλ. Γίνεται μια μανούρα που δεν καταλαβαίνουμε πώς και τι και ξαφνικά βλέπουμε τον Ηλία έξαλλο να έχει αρπάξει από το λαιμό το στιχουργό του τραγουδιού. Τον Εκτάριο τον Τυράκη. Και να το χτυπάω στα μάρμαρα. Και να το χτυπάει σε κάτι, πάνω σε κάτι μάρμαρα. Δηλαδή, είχαμε μείνει λίγο σοκαρισμένοι. Τι είχε συμβεί, βρε Ηλία, ακριβώς τότε? Τότε θυμάμαι ότι τους είχα πει σε όλους, δεν θα μιλήσετε σε μεσημεριανό. Γιατί το πηγαίνανε. Γιατί πάει με λιμουζίνα ο Σάκης στο πάρτι. Ο Σάκης δεν πήγαινε με λιμουζίνα. Εγώ την είχα πάρει τη λιμουζίνα από τον Άμετ Σαν. Με την ασφάλεια, να εξηγήσουμε εδώ για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι ο Άμετ Σαν ήταν ο παραγωγός του Άιντολ εκεί πέρα, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και αυτός που κάναμε και την, τον Τούρκο, την πράσινη γραμμή. Είναι μεγάλη προσωπικότητα στο... Ο τότε φέρει... Ατζούν, για να το καταλάβω ναι, λίγο καλύτερα. Ναι, τότε Ατζούν. Είχε φέρει τον Τζάκσον στην Τουρκία, τον Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Χούλιο Ιγκλέσιας, ξέρεις, ήταν... Πολύ οργανωμένος και νομίζω και συγγενής του Γκυλμάζ, ενός προέδρου. Ναι, είχαν επαφή. Βγήκε κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε βγει και είπε ότι γιατί υπάρχει πηγαίνει ο Ψάκης με λιμουζίνες και αποστολή με το Πούλμαν. Όχι, ήταν και ο Ρουβάς εννοούσαν τότε. Και άρχισε να γίνει
με τον Πατριάρχη, Ελλάδα-Τουρκία. Ξέρεις, πατριωτικό. Είχαμε και το 2004 όλα αυτά που γίνανε μετά. Με το ποδόσφαιρο και ναι. με το Ολυμπιακού και αυτά. Άρχισε να βγαίνει κάτι 9. Και που πάνε και τι τρώνε και αυτό για τι αυτοκίνητο. Και βρίσκει ο Ηλίας ποιος έχει μιλήσει στις κάμερες και έχει κάνει γκρίνια. Όχι, και ενώ τους το απαγορεύω και δεν έχει γίνει αυτό με το η μανούρα, βγαίνει ο Τυράκης και μιλάει στη Λαμπύρη. Και εγώ το μαθαίνω, έδινε στο CNN και στον Αλιάγα. Είχε κάνει ο Σάκης εκεί μπροστά στην Αγία Σοφία, στην πλατεία, είχε κάνει μια συναυλία με τη Σερτάπ. Το έχω κανονίσει εγώ. Ήσουνα, δεν ήσουν εσύ, όχι, δεν ήσουν. Δεν είχε έρθει. Ήσουν με ακόμα. Το σκάφο στην Ήδρα, ακόμα μαυρίζεις. Εμείς γαμιόμαστε εκεί πέρα. Ναι. Και την ώρα που τελειώνει η συναυλία, μιλάει στον Αλιάγα για τα κανάλια τα ξένα, στο CNN. Για πρώτη φορά. Όλοι, ναι, στην πλατεία με την Αγία ναι. Σοφία φόντο, κατάλαβε. Να το δει ο κόσμος, ο πλανήτης, ενώ η Ευρώπη. Και εκείνη τη στιγμή με παίρνουν και μου λένε ότι ο Ράκης μίλησε στην Λαμπύρη και είπε αυτό. Και του λέω, κρύφτε τον, μην τον δω μπροστά μου. Δεν τον ενώ έκαψε. Αγαπιόμαστε, δεν είναι ότι έχουμε... Όχι, αλήθεια, και τον συμπαθώ και με συμπαθεί. Ναι, ναι, καλό παιδί. Αλλά εκείνη τη στιγμή τρελάθηκα. Την επόμενη τρελάθηκες που πήγαμε στο Πατριαρχείο. Τον είδα στην επόμενη, τον είδες πρώτη μπροστά σου, δεν τον έκρυψαν. Όχι, τον κρύψανε, αλλά τον ξεχάστηκαν μετά. Δεν τον έκρυψαν καλά. Ναι. Έγινε το σώσε. Και όλα τα κανάλια όλου του κόσμου. Και λέω, μην τραβήξει κανείς, ξέρεις, στα αγγλικά. Τον κοπανάω και τελείωσε. Μετά γίνομαι φίλοι πάλι. Κοίταξε, για τον Ηλία τώρα Κωνσταντινού πολύ. Γενικά δεν έχω να σου πω αστεία ιστορία. Γιατί είχε δεν έχω κάτι να σου πω. Με περισσότερε αστείε με τον Ηλία δεν λέγονται στον αέρα. Ναι, δεν υπάρχει όμω. Δηλαδή κλαίμε και το καλό είναι ότι κλαίει και αυτό σαρκάζεται δηλαδή. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Αλλά γενικά ο Ηλίας έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Και σε σχέση με το Πατριαρχείο που έχουμε βρεθεί και όλα όσα συνέβησαν εκεί πέρα με λίγα λόγια. Ήταν ο άνθρωπος κρίκος για όλους μας. Ο συνδετικός, όχι ο αδύναμος. Ναι, ο συνδετικός. Ναι. Όπως το λες. Μπαίνουν στον Πατριάρχη, Βαρθολομαίος. Ναι. Εκεί ήσουνα. Όχι. Όχι. Εκεί με το σκάφο στην Ήδρα. Εγώ ήρθα. Αυτά είναι η πρώτη εβδομάδα. Μπράβο. Πριν τη Δευτέρα ήρθα εγώ. Ήσουνα με το σκάφο τότε, όταν πήγαμε εμείς στο Πατριαρχείο. Λοιπόν, δεν μας βάλεις και ψεύτες. Μας έστειλες εκεί πέρα σου. Κάνουμε την ΕΡΤ μουνάρα διεθνώς και εσύ... Μέχρι εκείνη την εποχή που μπήκα εγώ στην ΕΡΤ, αντιμετωπίζαν την Ιμπιγιού ως τους μεγάλους θεούς που δεν πρέπει να τους προσβάλλουμε, που πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε. Τι είναι η Ιμπιγιού? Η Ιμπιγιού είναι η Ένωση των Δημοσίων Τηλεοπτικών Σταθμών της Ευρώπης. Α, ναι, ναι. Υπάρχει, ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, αυτό ναι, ναι, το πράγμα, ναι. το οποίο είναι κανονικά πρόεδρο κτλ. Και υπήρχε μια, όχι δουλικότητα, αλλά τρομερή υποχωρητικότητα απέναντί του. Ό,τι έλεγε η Μπιγιού ήταν προς τον νόμος. Και εγώ λέω γιατί. Πληρώνουμε. Συνδρομή δεν δίνουμε. Για να, είμαστε να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Δεν δώσαμε 120.000 δολάρια. Ό,τι δικαιώματα έχουν όλοι, αλλά έχουμε και εμείς. Και ξεκίνησα όχι αντάρτικο, αλλά ξέκοψε ότι η Ελλάδα είναι η Ελλαδίτσα που ξέρανε και θα μας λένε τι θα κάνουμε. Αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε. Και όχι, μην το κάνεις αυτό, θα προσβληθεί η Μπιγιού. Βρε, τι με νοιάζει εμένα η Μπιγιού τώρα, γιατί υπήρχε μια απειλή ότι δεν θα πούνε στο. Θα προσύρουν το τραγούδι. Τα έχεις κάνει, τέλος πάντων. Απελίμονο. Δεν φτάνει που ήρθαμε. Θα μας κάνει κουνιέται η κάθε κουλή. Και της λέω, δεν με νοιάζει πώς θα γίνει, θα τα βρούνε, θα γίνουν φιλενάδες. Αλλιώς είναι όλοι πίσω. Τέρμα, το κόβουμε τώρα και παραδεχόμαστε την ήττα μας. Δεν καταφέραμε να. Και την. Α, έκανε τέτοια τζαμπουκά. Δεν μου το πε. Και μα τρίτα, παιδί. Για να καλύψει τις μαλακίες. Ναι, για να καλύψει τις δικές σου μαλακίες. Και τέλος πάντων, από εκείνο το τηλεφώνημα και μετά σύμπτωση, μη σύμπτωση, δεν ξέρω, ίσως επειδή εσύ το γύρισες μετά κιόλας και με τον Νεκτάριο και με τον Νίκο. Όλα κυλήσαν την τελευταία εβδομάδα, κύλησαν, θυμάστε. Χωρίς κανένα ψωμί. Ήρθα και εγώ τη Δευτέρα. Κοίτα, γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει λίγο τσαμπουκά. Άμα κουνιώνται όλοι, δεν γίνεται. Εσύ έλειπες, εγώ ήμουν το κεφάλι. Έτσι, έτσι ναι. Λάθος... Όταν ήσουν εσύ, θυμάσαι. Ήταν λάθος μου που έλειπα γιατί έλειπε η κεφαλή. Ακριβώς. Και υπήρχε στο καλλιτεχνικό. Όχι τίποτα άλλο. Υπήρχε ήσουν στο κότερο εσύ και μαύριζες και εμείς γαμιόμαστε στην Κωνσταντινούπολη.
αλλά τουρκικά. Οθωμανικό δίκαιο. Αλλά έπαιξε ρόλο στο να εξομαλυνθεί η κατάσταση και η ευχή του Πατριάρχη. Μπαίνουν μέσα στο Πατριαρχικό Γραφείο. Ναι, έχω πει και εγώ. Στην αίθουσα του θρόνου. Στην αίθουσα του θρόνου, ναι, σωστά. Ναι, εκεί σας υποδέχτηκε. Είναι στο κέντρο ο Πατριάρχης. Αριστερά-δεξιά, όπως βλέπαμε την εικόνα, ο Σάκης και ο Ηλίας. Και στην άλλη πλευρά οι υπόλοιποι, η αποστολή της ΕΡΤ, οι άνθρωποι της ΕΡΤ κτλ. Δημοσιογράφοι. Κανάλια, αυτά. Όλοι, φουλ. Και Τούρκοι. Ο Ηλίας με το Σάκη κρατούν καπελάκια της Βόντα. Τα λέμε, κανονικά, τώρα. Τι, που ήταν τότε ο χορηγός της, του, Σάκη. Του Σάκη. Μάλιστα το φορά ο Σάκης και μόλις μπαίνει μέσα από σεβασμό, του λέει ο Ηλίας το βγάζει και κάθονται με τα καπελάκια. Λένε διάφορα, λέει μάλιστα τότε ο Πατριάρχης το Σάκη και όταν με το καλό παντρευτείτε να έρθετε εδώ να σας παντρέψουμε. Νομίζω του είπες δύσκολο. Κάπως έτσι του το πες, ναι, του λες ναι. Δύσκολο. Δύσκολο. Και έγινε χαμός και γέλασε και ο Πατριάρχης, δηλαδή της κακομοίρας. Και πήρε και το καπελάκι και στο τέλος λοιπόν σηκώνονται για φωτογραφία. Και όπως σηκώνονται για να βγάλουν την αναμνηστική φωτογραφία, του λέει ο Ηλίας. Θέλουμε να βγάλουμε όλοι και με το καπελάκι. Σεβασμιότατε, δεν θυμάμαι. Παναγιώτατε. Παναγιώτατε, ναι. Και το φοράει κανονικά ο Πατριάρχης το καπελάκι της Vodafone και υπάρχει φωτογραφία. Ο Πατριάρχης στη μέση, ο Ηλίας και ο Σάκης, με καπελάκια της Vodafone. Να δεις, η Vodafone την τσιμπούκια μου έκανε. Κι εγώ σε κάνω ωραίο, όχι μόνο Ουγγαρέζος να ξέρεις. Ε? Τη φωνή σου την κάνω κι εγώ ωραία, όχι μόνο. Α, ναι, με κάνεις κι εσύ. Ελάς, εμένα με κάνει ο Αρχιολαζόπουλος και ο Ζεμπερλής και, και όλοι. Θα πάρω τη Δέσποινα, της είπα ότι θα έρθουμε. Λοιπόν, και ήρθε η γλυκιά μου, ε. Ήρθε, αλλά πριν έρθει, θυμάσαι τι έκανες. Όχι. Λοιπόν, καλείς εσύ τον αριθμό, είμαι εγώ και ο Σάκης δίπλα σου και λες εσύ, ακούς μια γυναικεία φωνή που λέει παρακαλώ και λες την Τεμούλα παρακαλώ. Την Τεμούλα, τον Τέμι Νικολαϊδη. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, Τεμούλα τον λοιπόν, λέω. Και ακόμα Τεμούλα τον λέω. Και αντί, ας πούμε, να ακούσεις ένα γέλιο, ας πούμε, της Δέσποινας, ότι «Α, Ηλία, χαχαχα» και τα λοιπά, ακούς εσύ να σου λένε με ψυχρό τρόπο, τέλος πάντων, ποιος τον ζητεί, παρακαλώ. Και κάνεις το ακουστικό, λες «Ωχ, μαλακία έκανα, δεν είναι η Δέσποινα». Έρχεται η Δέσποινα στο τηλέφωνο και της λες «Μωρή, ποια ήταν στο τηλέφωνο» και είπα «Θέλω την Τεμούλα». Και σου λέει η Δέσποινα «Η μαμά του Ντέμι είναι εδώ». Δεν τα θυμάσαι. Δεν τα θυμάμαι. Τίποτα δεν θυμάται. Μα θα σε φώναζα. Λοιπόν. Θα σε είχα ανάγκη, νομίζεις, με τις κλωτσιές τους είχα πετάξει. Θα σε φώναζα στην εκπομπή σου που είναι εκπομπή μου. Τώρα, ναι, τώρα δύο σε έναν. Κάντε δικά σου, δεν με νοιάζει. Λοιπόν. Εγώ την ιστορία θέλω. Ξέρεις τι έκανε. Πήγε και βούτυξε, άρπαξε ένα μικρόφωνο. Ήταν όλα τα μικρόφωνα στημένα και το μικρόφωνο του Άλτερ. Το οποίο του είχε μπει. Μίλαγε ο Ερντογκάν σε μια δεξίωση που έγινε που ήταν όλες οι αποστολές. Στείνονται όλα τα μικρόφωνα. Μιλάει τώρα, ο Ερντογκάν δίπλα. Η ομιλία και όπως είναι ο Ηλίας, σηκώνεται από πάνω, κατεβαίνει, σκύβει, περνάει κάτω από όλες τις κάμερες, πηγαίνει, τραβάει το μικρόφωνο του Άλτερ, σαν να τραβάει πετονιά, που πέφτει κάτω το μικρόφωνο, το παίρνει, το βάζει στην τσέπη και φέρνει. Θέλετε να πείτε ο κύριος Ερντογκάν θα ψηφίσει Σάκη Ρουβά? Του το ζητήσαμε, του το ζητήσαμε ευθέως και κατηγορηματικώς και υποσχέθηκε ότι όπως εμείς δώσαμε 12 ψήφους πέρσι στην Τουρκία, θα μας δώσει και εκείνος. Με το Σάκη τώρα, επανέρχομαι πίσω, υπήρχε θέμα στην αρχή με το στήσιμο που είχαν κάνει οι Τούρκοι ή ναι. Η EBU κάτω με, ναι, με το ναι, πάτωμα, ναι, θυμάμαι ναι, κάτι, ναι, 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 ναι. Μια μανούρα εκεί. Τους έκανα εκεί τα EBU, όπως θα λένε αυτό. Αλλάξαν. Τους έκανε εκεί κομμάτια, είχαν, γιατί αυτό φωτίζεται από κάτω και είχαν βάλει κάτι πολύχρωμα τώρα, η ΕΡΤΑ είχαν αυτά, όχι, οι Τούρκοι. Τούρκοι, ο σκηνοθέτης. Ούτε καν οι Τούρκοι, Σουηδοί. Σουηδοί, μπράβο. Ναι, αυτοί Σουηδί. Που κάνουν. Μπαίνω μέσα, βλέπω όλο αυτό το μυραράκι το κάτω, το μπορδοκαλό κόκκινο τέτοιο. Λέω, κομμένη, ελληνική σημαία, μόνο. Ναι, και ήταν άσπρο, μπλε, ναι. Και ελληνική σημαία και άλλαζε. Σε όλες δεν υπάρχει ούτε μία Eurovision από τότε, γιατί τότε οι άνθρωποι της ΕΡΤ, αυτοί που ήταν χρόνια, είχαν φρικάρει ότι εμείς
αντιμιλούσαμε στους σκηνοθέτες και στους... Ναι, και πέντε, απαιτούσαμε... δεν συνηθίσει. Από την επόμενη χρονιά και μετά... Τα κάνανε. Τα αλλάζανε. Την επόμενη χρονιά εσείς στο Κίεβο είχες αρνηθεί, δεν ξέρω αν το ξέρω, Τζόνι, πρόταση 1 εκατομμυρίου ευρώ να αναλάβει την Αντζέλικα Ακούρμπας. Η Ακούρμπας, ναι. Από τη Λευκορωσία. Η Λευκορώσα. Ναι. Φαντάζομαι τώρα, αν στο δίνει το εκατομμύριο, θα έλεγες ναι, Όχι. Όχι, καθόλου. Γιατί τι είχε η καριέρα. Παιδί μου, αυτή είχε παντρευτεί ένα ολιγάρχη. Ήταν εμείς τέτοια. Από την επιτυχία τον οποίο του... χώρισε, θέλω να σου πω τώρα, προσφάτως. Λοιπόν, η κοπελίτσα, δεν, εντάξει, περιορισμένων δυνατοτήτων, εκείνος μεγαλύτερος, με πολλά λεφτά και... Όχι πολλά, με αεροπλάνο, ναι. Με τη φάτσα της στην ουρά το αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Boeing. Και πίσω είχε τα μαλλιά της και το πρόσωπό της. Και ήταν της γυναίκας του. Αγκουρμπάς Air. Ήταν κάτι και θέλει να παίξει Eurovision. Αυτός και ήρθε μου έρχεται εδώ, στην Ελλάδα. Μπράβο. Αυτός και ο Κυρκόροφ με τον Κοκοτό και τα λοιπά. Και μου λέει ο Κυρκόροφ, θα σου φέρω έναν, πρέπει να τη βοηθήσει τα λοιπά. Και έρχεται ο τέτοιος στο ξενοδοχείο. Πάω εγώ με τον Κοκοτό, νομίζω, και αυτούς, και τον Φωκά. Και μου λέει, θέλω να αναλάβεις την γυναίκα μου. Και μου δίνει μια τσάντα, το ανοίγω και έχει 1 εκατομμύριο δολάρια. Βαλίτσα. Σοκ. Ήθελε αποδείξει. Όχι, καμία. Καμία. Αλλά αυτός. Φαντάσου να μην ερχόταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Που δεν ήρθε κιόλας. Αποκλείστηκε αυτή. Θα σε ψάχνανε. Γιατί θα με ψάχνανε στο Βόλγα μέσα. Θα με ψάχνανε. Συνάγη, εσείς δουλεύετε ατελείωτα και ασταμάτητα. Κάθε λεπτομέρεια κάνει τον πρωταθλητή. Στην προκειμένη περίπτωση, τι χρειάζεται ο πρωταθλητής για να φτάσει ως το τέρμα της κούρσας. Νομίζω πειθαρχία, αντοχή και να είναι low profile, αν είναι πραγματικά πρωταθλητές. Είστε συγκινημένος. Αλλά εσείς πρέπει να ξέρετε καλύτερα λόγω επιτυχίας, κύριε Αλιάγα. Μην το λέτε αυτό. Εγώ κοπά να κάνω και κοιτάζω τους άλλους. Βλέπω μεγάλη φόρτιση συναισθηματική και αναγνώριση από τον κόσμο, γενοδορία από ξένους ανθρώπους που έχουν ακούσει για τον Σακίς. Πόσα χρόνια δουλειά είναι αυτό? Αυτά είναι 15 χρόνια που είμαι παρόν εγώ, τουλάχιστον. Τι θα εισπράξει ο Σάκης προσωπικά, ανεξάρτητα από την νίκη ή από την πολύ καλή παρουσία ή όχι? Αντικειμενικά, τι θα πάρει ο Σάκης από την παρουσία του? Εγώ νομίζω ότι ο Σάκης το κάνει για την πατρίδα του. Δεν έχει να κερδίσει ουσιαστικά τίποτα για έξω. Μέσα, ό,τι να κάνει, το έχει κάνει. Τη δουλειά του την έχει δείξει, δεν κερδίζει κάτι μέσα στην Ελλάδα. Έξω από την Ελλάδα, μόνο να ρισκάρει έχει. Αλλά επειδή φέτος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα και όλοι κοιτάνε την Ελλάδα, νομίζω ότι ο κάθε ένας πρέπει να κάνει κάτι, όπως κάνεις εσύ, όπως κάνει ο Δήμαρχος της Αθηναίων, όπως κάνουν οι Αγγελοπούλου, πρέπει να κάνουν όλοι. Δεν μπορεί να δουλεύει μόνο Αγγελοπούλου σε αυτή τη χώρα. Νομίζω. Αυτά πώς τα κανονίσατε όλα! Είπα καλό! Λοιπόν, δίνει ο Σάκης συνέντευξη στον Νίκο Αλιάγα που έχει έρθει για να του κάνει αφιέρωμα για όλα τα γαλλόφωνα κανάλια. Είναι λοιπόν από τις προηγούμενες μέρες μία κοπέλα που έχει και τη διαπίστευση, είναι μέσα στην αποστολή της Ρουμανίας, η οποία 2-3 φορές τις προηγούμενες μέρες, αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα συνεχώς, έχει λυσάξει να πλησιάσει το Σάκη, να του μιλήσει και να βγάλει φωτογραφία μαζί του. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι από τη Ρουμανία, γιατί έχουμε δει την διαπίστευση. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, τέλος πάντων. Τις προηγούμενες μέρες έχει περάσει λίγο στον ντουκ, όμως εκείνη τη μέρα είναι πολύ φορτική. Ντε και καλά. Μια τρελή. Να μιλάει άλλο τρελό. Να θέλει να διακόψει τη συνέντευξη. Ορμούσε, παιδί μου. Τέλος πάντων, το έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Τον πιάνει ο Κοκοτός και του λέει: κοίταξε να δεις. Μην κάνεις μανούρα, γιατί μπορεί να είναι και η τραγουδίστρια της Ρουμανίας. Έμοιαζε, είναι η αλήθεια. Μπορεί να είναι τραγουδίστρια, κάτσε να τσεκάρουμε. Και σου λέω: προσπαθούμε εμείς να την έχουμε σε απόσταση. Αυτή να συνεχίζει. Ο Ηλίας να φορτώνει, αλλά να είναι διακριτικός. Ναι, νομίζω ότι είναι τραγουδίστρια. Ναι, σας παρακαλώ. Ναι. Μόλις τελειώσει η συνέντευξη, θα του μιλήσετε και τέτοια.
Και έρχεται ο Κοκκοτάς και του λέει, λοιπόν, κοίταξε, Ηλία, ορκίσου μου ότι δεν θα αντιδράσεις με αυτό που θα σου πω. Ορκίζομαι, λέει ο Ηλίας. Δεν είναι η τραγουδίστρια της Ρουμανίας, είναι η κομμότρια της τραγουδίστριας της Ρουμανίας. Πάτησε τον όρκο φυσικά ο Ηλίας, την πιάνει και τη δίνει μια σπρώξια. Προς το Βόσφορο, πήγε στα κάγκελα πριν πέσει. Έτσι είναι, πέσα από τη ζώνη και από το σβέρκο και την πέταξα έτσι. Όταν έμαθα, δηλαδή, κράταγα τα νεύρα μου τόσες ώρες. Και μου άστα, ευτυχώς δεν τη σκότωσα την κοπέλα. Βίος ήσουνα. Έτσι ήταν ανέκαθεν. Πάντα, πάντα, όταν δει κόκκινο, είναι, μπορεί να σκοτώσει. Τρόπος του λέει, δεν κυριολεκτό, αλλά μπορεί, είναι τσαμπουκάς. Και δεν του το έχει ο κόσμος. Είναι όχι, πολύ τσαμπουκά. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν έγινε να τσακώνεσαι μαζί του στο δρόμο, ας πούμε. Θα σε δείρει, δεν είναι. Σοβαρά είναι. Σβαρτσενέγκερ. Εγώ είχα ακούσει για σένα, καταλαβαίνεις, διάφορα. Τέρατα. Μην είναι ελεύθερο, δεν πειράζει. Ναι, τέρατα. Ότι είσαι αυταρχικός, ότι κάνεις τα δικά σου, που τα κάνεις τα δικά σου, τις φίλες κτλ. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα που περάσαν. Μερικά χρόνια, 18 χρόνια. Ναι, δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ, ούτε μου είπες όχι ποτέ σε κάτι. Ποτέ. Αλλά στην αρχή φοβόσουν όταν με γνώρισες. Ναι, γιατί... Ναι, αλλά εσένα μπορεί να τσακωθεί, αφού είσαι επαγγελματίας, ήξερες τη δουλειά σου, είχες κάνει την τουρνέ των One και τους ήξερες όλους. Στην Ισπανία, θυμάσαι, είχες κάνει ναι, και... Ναι, ναι, ναι. Καλά, θα τα πεις εσύ. Θα τα πούμε όλα, ναι. Τις ιστορίες. Γιατί με φώναξες για ιστορίες και θέλω και τις δικές σου ιστορίες. Εσένα τι σου είπε ο Μίλτος? Θα είναι ο Τάσος και θα σας τρέχει από εδώ? Όχι, μου λέει, ξέρω έναν, ο οποίος είναι πολύ επαγγελματίας. Και τον ξέρω και σου εγγυώμαι εγώ, γιατί ήξερε και ο Καρατζάς τι μουρλή είμαι και εγώ, μην νομίζεις. Και έχει κάνει πολύ επιτυχημένα το Tour των Ουάν. Του λέω, αντέχει, θα αντέξει με μένα και αυτά. Μου λέει, εσένα θα σ' αρέσει γιατί είναι επαγγελματίας και είσαι πολύ σωστός. Ναι. Και όντως, ούτε σφαχνίζομαι, ο μόνος που δεν έπνιξε εκεί πέρα από όλο το team. Άμα μείνω εδώ πέρα το βράδυ, γιατί βλέπω το χιόνι συνεχίζει. Κοιμηθούν μαζί αγκαλίτσα. Ναι. Να μας φέρουν και ορό, να μας βάλουν. Ορό, καθετήρα. Καθετήρα. Όλα. Νεκροφιλία. Μια αποκλειστικιά. Νεκροφιλία με γίνει. Ηλία μου, μήπως θα τελειώσουμε, γιατί θα μην αποκλειστούμε από το χιόνι πάλι. Σ' αρέσει το υλικό? Μ' αρέσει το υλικό. Μην αποκλειστούμε όμως. Να μπορούμε να το κοντάμε. Το χιόνι σου φταίει, ε. Τη κοντή ψωλή σου φταίνει οι τρίχες. Κάτσε δούλεψε, Χριστιανή μου, εδώ πέρα. Επειδή χιονίζει. Άντε, θα μας χαιρετήσεις. Χιονάτι μου εσύ. Χιονάτι. Σου φέρω ελικόπτερο. Θα σου φέρω τρακτέρ. Θα σου φέρω ό,τι θέλει να σε βγάλουν. Τον Πούλο δηλαδή. Ναι, τον Πούλο, τον Πούλο. Το ξέρεις ότι τότε με τα δικά σας που μου λέγατε να μιλάω τον Πούλο, με τα σοου, ξέρεις τι είναι ο Πούλος? Ο Πούλος είναι ο Γάιδαρος. Δεν είναι Βρυτσιά. Και το ραδιοτηλεπτικό έκοβε καμπάνες στον Δημήτρη και τον Κοντομινά εννοώ και έλεγε. Μια φορά του είχε κόψει 450.000 από αυτά που έλεγα. Και του λέω, να τα κόψω. Όχι, μου λέει, συνέχισε. Πουλάνε. Του λέω, να σου πω, θα τα κόψω, θα πουλάνε και αυτό που λέω, μου δίνουν σε μένα τις 450.000. Πάρε τον Πούλο ότι είναι Βρυσιά. Για τον Μπούτσο τον μπερδεύουν, δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Βέβαια, ο καθένας, όπου πάει το μυαλό του, όπου λειτουργεί, στον τομέα που λειτουργεί. Αντί να πάει το μυαλό στο γαϊδρο, πάει στο πουτσο. Ναι, πόσο άρρωστοι άνθρωποι. Έλεος. Οπότε, να μην... Γεια σου, bye. Α, με κλάνεις τώρα που δεν με έχεις ανάγκη. Μου είπες από δεν μου λες... Σε έκανα στάρ, μωρή, και με κλάνεις κιόλας, ε. Αγάπη μου, εσύ. Αγάπη μου. Λεβεντομούς μου, υπέροχα μου. Γλυκιά μου. Θα βρω φωτογραφίες και τις βάλω που είσαι με τις μπούκλες και τα βυζιά και τα μαγιά, τα σπίτω. Είναι για λίγο... να δούνε πριν και μετά. Λίγο θλιβερές οι παλιές φωτογραφίες. Καθόλου θλιβερές. Μουνάρα είσαι. Θλιβερές είναι τώρα που βγάζουμε. Κούκλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε πάω και το Καρδινάλε να τσιμπήσουμε. Ναι, οπότε, βέβαια, έχω ναι. Τα καλύτερα. Άντε πάλι τώρα μαύρισες. Τι να σου πω ότι έβαλες χώρο make-up γιατί μου φέρες μαγιγές.
Πάρ' τον, τρέχα. Τρέχα, φά' τον. Φά' τη Μόνικα. Φά' τον Μπούστη. Φά' την ξενύχτρο, την Μπουζουξού. Πού είναι η Μπουζουξού. Ρίξε ένα μπούτσο. Έχουμε κι άλλο επιμενικό. Διασταύρος. Twin Productions.